Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, φουλ σήμερα ποδόσφαιρο επιτέλους. Στο Καφτατζόγλιο, στη Φοβάκεν Αρένα. Πού άλλο ήτανε? Πού ήταν, γιατρέ? Και στο Παρίσι. Στο Παρίσι το 2-2, το οποίο δεν το είδαμε πολύ, γιατρέ. Είδαμε περισσότερο, ψάξαμε να βρούμε το θέμα μεταξύ του Ρονάλντο, να πούμε, του Μπέιλ. Δεν μπορέσαμε να βρούμε, να πούμε, μπεντζεμάδες, ιστορίες, μας τραυματίστηκαν. Τέλος πάντων, να πούμε ότι σε αυτό το διήμερο που είδαμε στα μάτς τα οποία ήταν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Champions League που λέγει ο Κύρτσος, οι αστέρες του ποδοσφαίρου πιάσαν πάτο. Δηλαδή, Ρονάλντο έπιασε πάτο, Μπενζεμά έπιασε πάτο, Μπέιλ έπιασε πάτο, Κρός έπιασε πάτο, Μόντριτς έπιασε πάτο. Πάμε στην άλλη μεριά, ο Ιμπραήμοβιτς. Εντάξει, και έχασε και έβαλε 2-2. Ψιλοέπιασε πάτο, αλλά τον έσωσαν τα γκολ. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Απ' την άλλη μεριά, να πούμε, Μέση δεν φάνηκε καθόλου. Έπιασε πάτο. Έπιασε τον πάτο των παρπουτσιών του ο Μέση. Καθάρισε ο Δόντις, πώς το λένε, ο Ψαϊτάκιας με τα δόντια, ο Σουάρες. Γκολάρες, παιχτάρα. Εντάξει, και ο Νινιός κάτι πήγε να κάνει. Εκεί ο Μέση όμως τίποτα. Ο Ινιέστα φάνηκε ότι έχει πάρει τη μορφή του παλεμάχου. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, έχεις μικρά μάγουλα και πολλά μαλλιά. Όσο μεγαλώνουν τα μάγουλά σου και γίνεσαι στρογγυλοποίηση, γίνεσαι αυγό, να πούμε. Κατάλαβες. Γιατρέ μου, θα μας κάνεις κανένα βελονισμό, γιατρέ μου? Όσο μπορούμε. Μύθι εκεί αυτά τα στρες τώρα που έρχονται, τα γκρίξι, τα αυτά εδώ. Ο παδί των ομάδων. Άγχος μεγάλο, στρες, βέβαια. Από πού να ξεκινήσουμε, από πού να τελειώσουμε, δεν ξέρω από πού να πάω, πού να βγω, πού να μπω, είμαι μπερδεμένος, να πούμε. Άνοιξα να δω λίγο θέαμα, δηλαδή είδα τον Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, πόνεσαν τα μάτια μου, να πούμε, ειδικά από τον Ηρακλή και από τον Ολυμπιακό, έκαναν ένα Αγκαρίας παιχνίδι. Τώρα στο Αγκαρίας το παιχνίδι, η σφαγή του Ηρακλή, πρώτη σελίδα αύριο βλέπω αίματα, γιατί λέει σφάχτη ο Ηρακλής. Εγώ μετά το 75, για να είμαι ειλικρινής, το μάτς δεν το είδα. Μετά το 75, τώρα δεν ξέρω αν σφάχτηκε ο Ηρακλής. Ο Φουρτούνης λέει πέρασε την μπάλα με ένα μέτρο απόξω. Δεν ξέρω. Πάντως η Νόβα δεν μας έδειξε στην ίδια ευθεία αν το ποδάρι του Φουρτούνη είναι όξω η μπάλα, είναι μέσα η μπάλα ή είναι όλη μέσα, είναι όλη όξω. Λοιπόν, ο προπονητής ο Σωσίας του Κούγια της Βόλσμπουργκ, ο Χέγγιν, δηλαδή και στο μπόι και στο σωματότυπο και στη μάπα, άμα βάλεις τον Κούγια και τον Χέγγιν, είναι ίδιοι, ρε πως, ίδιοι. Στόμα, μύτη, τα φρύδια του Χέγγιν είναι και πιο διαβολικά, είναι προς τα μέσα. Βλέπεις εδώ, ο Κούγιας δεν έχει τόσο διαβολικά φρύδια. Άμα γρέψει, σου φρώνει τα φρύδια, γίνεται πιο διαβολικά. Το πηγούνι, δηλαδή αν φτάσει και ο Χέγγιν τα 60. Πότε είναι ο Κούγιας γεννημένος? Το 50. Αν πιάσει τα 66, να πούμε. Είναι 66 ο Κούγιας. Teenager. Και η πίεση teenager. Λοιπόν, αν φτάσει στα 65, οι ίδιοι, κοίταξε. Ναι. Το μαλλί, οι ίδιοι. Αφού όταν είδα τη Βόλσμπουργκ εκεί να κάθεται ο προπονητής, μου ρωτήσει το διάλογο. Πήγε ο Κούγιας προπονητής στη Βόλσμπουργκ, να πούμε. Τέτοιο πράγμα, να πούμε. Ο Κόκκινος πάντως φωνάζει για τη διαιτησία, να πούμε. Είχαμε και ένα πανό εκεί πέρα το οποίο μήνυζε πρέζα, να πούμε, και βρωμιά και δυσοδεία. Άφησε να εννοηθεί ότι παρεξηγήθηκαν οι αυτοί του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, τους γράψαν κανονικά τους Ηρακλειδείς και έγινε κανονικά το παιχνίδι. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Θέλει φιλίες ο Παπαθανασάκης, θέλει συμμαχίες ο Παπαθανασάκης. Αυτόνομοι οι άλλοι. Αλβανός επενδυτής από την άλλη μεριά. Πού να ξεκινήσω, πού να πάω, πού να ράνω, να πούμε. Εκείνο το οποίο ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντικό, εκείνο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μετά το ματς, εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο Καφτατζόγλιο και ζήτησαν αυτόγραφα και σέλφι από τον Φορτούνη, ο οποίος έκανε ένα υποφερτό παιχνίδι σήμερα. Ξεχώρισε, λέει, ήταν ο πλέον αγαπημένος παίκτης για τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος του ματς, λέει το ρεπορτάζ, τον περίμενανε, λέει, ορισμένοι φίλοι των Πειραιωτών. Ορισμένοι, όχι. Ναι, 100 είπα. 100. Ναι.
για φωτογραφίες και αυτόγραφα, ενώ του στο γήπεδο ήταν και συγγενείς και φίλοι του Φορτούνη που είχαν μετέβει εκεί από τα Τρίκαλα για να το δουν σε δράση στο μάτς με τον Ηρακλή. Από πλευράς σκάουτς ήταν από Τζένοα και Αταλάντα. Ρε, τι γίνεται. Δηλαδή η Τζένοα και Αταλάντα θέλουν το Φορτούνη. Δηλαδή αυτός που θα πήγαινε να παίξει στη Ρεάλ και στην. Πόσο αυτό ρε παιδί μου. Πόσο promotion αυτό το Φορτούνη. Αυτό το δώσει το Φορτούνη. Εγώ βλέπω να δίνουν το Φορτούνη και να παίρνουν τον Μπακασέτα αυτοί στο τέλος. Και από εκεί που λέγανε ένα ποιο Μπακασέτα, να πούμε να πούνε τι μπαχτάρα αυτό ο Μπακασέτα και τι φάλτσα ρίχνει την μπάλα και τι δεκάρι και σωματικά προσόντα και ψηλό είναι. Και μπορεί να έρθει και από πίσω και να σου κάνει τον γκολ. Τέλος πάντων. Να λοιπόν που ο Γαύρος από την Ερυθρόλευκη Τούμπα, όπως λέει, δικαιώνεται σήμερα, καθώς λέει αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο Καφτατζόγλιο, μεταξύ των 7.000 οπαδών και φίλων του Ηρακλή. Ένα μάτς το οποίο λέει περίμενε ο Ηρακλής για να εκδικηθεί. Ήταν εκδικητικό το παιχνίδι αυτό που έκανε ο Ηρακλής απέναντι στον Ολυμπιακό. Εγώ πάντως δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είδα σκληρά μαρκαρίσματα, δεν είδα φάουλ, δεν είδα σπασμένα δόντια. Εδώ ο Βιερίνια, ένα πορσελάνινο δόντι θα βάλει, έφαγε κουτουλιά να πούμε, έπεσε κάτω, έφαγε το δόντι. Οι μάχες έγιναν. Το ούλο μάτος έγιναν ιστορίες. Βέβαια. Φίλε, τι έγινε. Καλά. Εσύ με τι ασχολείσαι. Εγώ διαβάζω για να βγάλω ένα πτυχίο. Εσύ διαβάζεις. Πληροφορικής, ναι. Πόσο χρονών είσαι. 32. 32 χρόνια διαβάζεις. Μέχρι τα 50. Πόσα χρόνια. Πας καλά. Έχω. Σε βλέπω ήρεμο. Ναι. Ήρεμος γιατί βοήθησε ο γιατρός. Γιατί είχες πρόβλημα με το διάβασμα. Με το διάβασμα, με αρρωστοφοβίες, με κρίση πανικού. 32 είχα... χρονών έχεις αρρωστοφοβία. Ναι. Κρίση πανικού, 32 χρονών. Το διάβασμα το έπαθες. Όχι, τώρα μπήκε αυτό. Τώρα. Βασικά, οπότε είναι ένα συν. Για το στρες μου. Από τα 20 μέχρι τα 32 τι έκανες. Το όνομά σου. Τίποτα, Γιάννης λέω. Γιάννης είναι εδώ φίλος μας. Τίποτα, δουλειά κυρίως. Δούλευες. Ναι, ναι. Πού δούλευες? Τα ρήφας ήμουνα. Ναι, έκανες πολλά. Σε αποθήκες δούλευα, σε τέτοιες δουλειές. Άρα δεν είσαι κανένας, ας πούμε, που από το διάβασμα το πολύ την πάτσεσαι. Τώρα, όχι, όχι, τώρα με πιες. Κρίση πανικού, έτσι. Ναι, ναι. Και τα συμπτώματα. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις, ζαλίζεσαι, τα στομάχια, όλα. Είναι ένα αχταρμάς μέρος. Αγχώνεσαι, λες να πεθάνεις, τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Μέσα στο σπίτι δεν θες να κάθεσαι, θες να βγει. Ναι, 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 δεν μπορείς. Ναι. Άλλος, βασικά είναι μια φορά, μια θες να κάθεσαι, μια θες παρέα, μια θες μόνος. Νευρικός. Ναι, είσαι ό,τι να είναι. Ύπνο. Ύπνο, εγώ προσωπικά είχα καλό, δεν είχα θέμα. Με τον αυτό είναι καλό. Ναι. Γιατί άμα δεν έχει ύπνο, σε παίρνει ζούρλα. Ναι, ναι, ήμουν καλά, ναι. Σε βοήθησε ο Μπανιώτης. Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Τι έκανε ο γιατρός? Σε πλάχωσε στα βελόνες. Και ψυχολογικά, είναι και φυσικά ψυχολόγος. Μετά το τρίτο ραντεβού είδα πολύ μεγάλη διαφορά. Στην αρχή, επειδή είχα βαριάς μορφής στρες, ας πούμε, ρε παιδί μου. Αλλά μετά από τρίτο ραντεβού ήμουν πολύ καλά. Άρχισα να επανέρχομαι. Από εμάς τον. Ναι, ναι, από σένα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Είσαι ακροατής με τηλεθεατής ή ναι, μόνο ακούω, ακροατής με τηλεθεατής? Τηλεθεατής δεν ήμουν για λίγο καιρό γιατί δεν έπιανε το κανάλι στο δωμάτιό μου. Το δικό μου το κανάλι δεν έπιανε στο δωμάτιό ναι, ναι. Δικό σου. Και δεν μπορούσα να κάνω και live stream. Δεν έπιανε. Το live stream δεν έπιανε όταν ναι, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με ψάχνουν πολύ και δεν με βρίσκουν. Να είσαι ανώπαστος. <σέβρα, laughs> Αυτό είναι το θέμα, ότι στα κανάλια που δουλεύω εγώ δεν τα πιάνουν εύκολα. Είναι δύσκολα να μάθω. Είναι ένα θέμα αυτό. Γιατί έσωσε πολύ κόσμο. Ναι. Έσωσε πολύ κόσμο. Να κάνουμε το καλύτερο. Προσπάθησε και κάνει το καλύτερο. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Ραπ, τι έχει να πει για του επενδυτέ που σταμάτησαν φορτηγό και κάνανε, λέει, έλεγχο τον Έλληνο οδηγό, τον Ρότσαρ που πάει και είπε ότι έχω φρούτα, πάω Σουηδία. Και αυτοί του λένε νο, οι επενδυτέ ήρθαν. Βασίλη από Βέρεια. Μιλάς για τους πώς τους λένε μετανάστες και τι του είπα νο δεν τον άφηνα, ναι, δεν έβαλε πρώτη μέσα να φύγει αυτός. Ήταν, είχε κατεβεί κάτω, οπότε είδε μια συζήτηση έντονο ύφος. Ναι. Πάντως απαιτούσαν χαρτιά ταυτότητες. Απαιτούσαν χαρτιά ταυτότητες ποιοι? Οι μετανάστες στον Έλληνα. Ναι, να δείξουν την Έλληνα αν μπορεί να περάσει. Δεν τον χδίσαν, τον κάνουν έρωτα τίποτα? Όχι, δεν τον δίνανε. Προς το παρόν. Κρίμα. Επειδή είμαστε φιλόξενος λαός εμείς, εγώ θέλω να το κάνω αυτό στον κόκκινο. Να κατέβει ο κόκκινος να πούμε με τα μάξι. Να του πούμε να βγει έξω ρε χοντρέ. Πού πας? Πας ρε μπουλί, μπουλάκο, μπου! Ωραία πράγματα, ε. Θα γίνει, κοίταξε. Κάποια στιγμή. Ναι. Εκτραγεί. Ναι. Δεν του πάτησε αυτό. Δεν του πάτησε. Ήταν καλό άνθρωπο. Να του πατήσει από πάνω. Όχι. Στο λιμάνι είχαν γίνει κάτι τέτοια επεισόδια στον πυρά. Κάποιοι προσπάθησαν να βγουν από δεξιά, αριστερά. Ναι, ναι. Εντάξει, καλά. Υπάρχει ένταση. Καλό είναι αυτό. Υπάρχει λίγο ένταση.
Υπάρχει λίγο έτσι, σας πέντε έτσι. Προοδευτικά. Προοδευτικοί άνθρωποι είμαστε. Ναι, ναι. Όχι. Να φέρουμε άλλο ένα εκατομμύριο εδώ, γιατί φεύγουν πολλοί μετανάστες έξω. Εσύ Σκωτία θα πας, φίλε. Ναι, ναι. Πότε θα πας Σκωτία? Με το καλό, αρχίσει Σεπτεμβρίου θα φύγω. Σεπτέμβριο θα φύγεις στην Σκωτία. Ναι. Θα πας, έχεις καμιά κοπέλα και καμιά γκόμενα. Η κοπελιά μου είναι. Κοπελιά, έφυγε λίγο νωρίτερα γιατί δεν είχε δουλειά από εδώ. Ψυχολόγος. Ψυχολόγος στη Σκωτία. Εσύ θα πας στη Σκωτία να κάνεις. Εγώ για πληροφορική. Η κοπέλα πόσο είναι, 30. Είναι 28. 28, εσύ 32. Εγώ είμαι 32. Θα πας στη Σκωτία εσύ. Ναι, ναι. Με την κοπέλα εκεί, που είναι ψυχολόγος. Ναι, ναι. Και εσύ θα πας. Θα πάω να με κάνει καλά και ψυχολογικά. Μάλιστα. Κοίταξε, θα φύγει αυτός 32. Η κοπέλα 28. Ποιος θα τον αναπληρώσει αυτό στην Ελλάδα? Φέρε και εσύ ένα μετανάστη, μπορείς. Ο μετανάστης. Ο Γιάννης ο μετανάστης. Ο μετανάστης ο οποίος είναι. Αντίστοιχος. Δεν πρέπει να γίνει. Θα πεθάνουν οι γέροι. Τι θα γίνει, παιδιά δεν κάνουμε εμείς. Να γραφτούν στο ΙΚΑ. Να γραφτεί το ΙΚΑ. Να κουνηθεί η. Πώς τη λένε, η οικονομία. Αυτοί όμως δεν θέλουν να κάτσουν εδώ. Δεν θέλουν να κάτσουν εδώ. Και αυτό κακό ρε παιδί μου να μην θέλουν να κάτσουν εδώ. Μήπως βλέπουν κάτι και δεν τους αρέσει, ρε γιατρέ. Μήπως βλέπουν πράγματα που δεν τους αρέσει, δηλαδή. Ό,τι βλέπει και ο Γιάννης. Δηλαδή ήρθαν οι μετανάστες εδώ και λένε φέρτε μας πίσω στη χώρα μας να πούμε. Όχι. Όχι. Προωθήστε μας. Προωθήστε μας πιο απάνω. Εμείς θέλουμε να τους προωθήσουμε, αλλά δεν τους ανοίγουν τα σύνορα οι άλλοι. Δεν πάνε να τα περάσουν παράνομα. Να ανοίξουμε τα σύνορα εμείς να τους. Δεν γίνεται έτσι. Έχουν άλλη ισχυρά σύνορα. Εμείς δεν έχουμε. Ναι. Υπάρχουν πολλές χώρες που παρεμβάλλονται μέχρι τη Γερμανία, Σουηδία κτλ. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Οι Γερμανοί και οι Σουηδοί τους θέλουν δηλαδή. Κοίταξε. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ναι. Εντάξει, αλλά ως χώρες που ψάχνουν και για φθηνό εργατικό δυναμικό, ναι. Νομίζω τους εντάσσουν λίγο πιο εύκολα στην εισαγωγή. Αν θέλουν φθηνά εργατικά χέρια να κατεβάσουν το μεροκάμα του. Σου λέει ναι. Να πέσει και. Ναι, βέβαια, έχουν και διαφορετικά συστήματα ένταξης. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε. Ναι. Ολίγο, δεν έχουμε και ευκαιρίες, δεν έχουμε βιομηχανίες, δεν έχουμε οικονομία γεραίες, δηλαδή δεν μπορεί να τους απορροφήσεις. Και τόσα χρόνια πώς ζούσαμε, ρε γιατρέ, αφού δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Μετανάστες. Όχι, όχι, εμείς πώς ζούσαμε, αφού δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Είχαμε παραοικονομία. Είχαμε παραοικονομία. Ναι, είναι κάτι που δεν φαίνεται. Μαύρα. Ναι. Κουνούσαμε τα μαύρα, δηλαδή. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ οφείλω σαν ρεπόρτερ. Είχαμε και δανεικά πολλά. Είχαμε και δανεικά. Να τους ακούγες. Το βλέπεις, κάνει δηλώσεις. Δεν είναι ίδιος. Και μάτι Γαλανό, κοίτα. Είναι ίδιος σύνομος. Τι φοβερός. Λοιπόν, και. Καράφλασε τις Λακαμίες και μίλα για το σπάσιμο της έδρας στο Βρωμολίμανο, λέει. Στο βόλεϊ. Πάλι πρωτάθλημα και φέτος βλέπω. Λέει 860 που το έριξε στο βόλεϊ αυτός. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν με ρώτησες όμως πότε έρχεται η ομάδα του βόλεϊ του ΠΑΟΚ να πάω στο αεροδρόμιο να. Να φωνάξει ζήτω πάω που κέρδισε τον Ολυμπιακό. Απλά στέλνει ένα μήνυμα εκεί μισό ευρώ. Σε ευχαριστώ για τα 52 λεπτά που με δίνει. Αλλά τώρα να έρθουν οι άνθρωποι τώρα από το βόλεϊ στο αεροδρόμιο τη Μίκρα να κατέβουν. Να κατέβουν. Και να πάει στα body shop, πώς τα λένε αυτά. Και να μην του γνωρίσει κανένα. Να μην του ζητήσει αυτόγραφο κανένα. Να μην του αναγνωρίσει κανένα. Να μην πάτε κι εσεί να πείτε να φωνάξετε, ξέρω εγώ, για την ομάδα του βόλεϊ. Δηλαδή τι να πω, το σπάσιμο της έδρας δηλαδή. Και το Δελασάλ με τον Βάμβαλη όταν κατέβηκε κάτω να παίξει σκάκι να πούμε με το Ανατόλια των Αθηνών, κέρδισε να πούμε ο Βάμβαλης, όταν γύρισε στο αεροδρόμιο δεν τον περίμενε κανένας, η μαμά του, ο μπαμπάς του, ο Τζον Κρόκ ήταν εκεί, οι συγγενείς, φίλοι κτλ. Στο 3-2 μέσα, στο τελευταίο αγώνα ναι. Θα έχει κόσμο. Θα πάρουν πρωτάθλημα ναι. Στο βόλεϊ. Είναι αυτό και αυτό ένα πράγμα. Σου λέμε θα πάρουμε πρωτάθλημα στο βόλεϊ, ενώ ο Ξυφίδης τους έχει ρίξει κάτω κατηγορία Α2. Πώς θα γίνει στην πόλη? Πρώτη στο βόλεϊ. Πρώτη στην Ελλάδα. Μπάσκετ το πολεμάμε δεξιά και αριστερά, εντάξει. Ποδόσφαιρο πάλι πρώτη στην πόλη είμαστε. Πέμπτη θα κερδίσουμε τον Πλατανιά. Τον Παράσκο θα τον φάμε. Εντάξει. Εντάξει ρε φίλε. Ραπ τον παίρνει στο φάουλ του Ντουρμάς σαν να τον είδα λίγο πιασμένο, λέει στη μέση. Μήπως θέλει λέει, βελονισμό. Ο Πέρνης άφησε λίγο την εστία του, τη γωνία του, για να δει πίσω από το τείχος τι γίνεται. Εκεί την ώρα ο Ντουρμάς του φερμάρει το σούτ με φάλτσο, όχι στην ιδιαίτερη γωνία, αλλά στη μεριά τη δική του, την ώρα που πάει να κάνει το ανάποδο βήμα. Και εκεί πάνω τελειώνει το μάτς για τον Ολυμπιακό, για τον Πέρνης, ο οποίος έχει περιτά κιλά, όντως. Έχει 7-8 κιλά παραπάνω από το κανονικό. Εγώ δηλαδή, έτσι όπως με βλέπω τελευταία που έχω κόψει ψωμιά και αναψυκτικά και τέτοια και έχω στεγνώσει λιγάκι. Είμαι στα επίπεδα καλύτερα από τον Πέρνης. Είναι απώλεια που δεν παίζει ο μαύρος ο Χουάντερσον. Που πέρσι έκανε τσαρλατανιές, αλλά φέτος πραγματικά έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και ότι στη σωτηρία του Ηρακλέους, στη σωτηρία του Ηρακλέους, γιατρέ μου, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτός και το πρώτος γύρος του Βέλιου. Και φυσικά και ο προπονητής του Ηρακλή.
γιατί ο προπονητής του Ηρακλή έχει να κάνει ο Άβελ με κάτι στάμου στα center back, με κάτι να πούμε στάμου στα half, με εσωτερική αλλαγή να πάρει τον στάμου στα half και να φέρει τον Καρασαλίδη στα back, ή το αντίθετο, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Ναι, τον Καρασαλίδη, πώς το ξεκίνησε, για να δω, Ηρακλής, μπάρτσα. Ήρα. Ο στάμου με το Γιαμπάρι τραβάει τον Καρασαλίδη από το αμυντικό half stopper και περνάει τον στάμου στα half. Δεν υπάρχει ελπίδα στη γη να έχει τον στάμου στα half. Με τον Ιτζόγλου, τον Ντεμοντέ, να πούμε. Και ένα Ρωμάνο στα 35 του, σαν του Μίνξ, στο Ποπάι εκεί, του κοντοστούμπιδε, εκείνο με το μικρό το στόμα, με τη βίδα στο. Σαν το Γρίμπιλα ένα πράγμα, ένα κακέκτυπο του Γρίμπιλα ένα πράγμα, ο Ρωμάνο. Ο Βέλιο Βρωμοποδαρά, δεύτερο γύρο δεν υπάρχει για το Βέλιο. Όλε οι φάσει που γίνανε ήταν μακριά. Έχει ένα αντεφορμάρισμα ο Αποστόλη ο Βέλιο, σύντομο γεγονό ότι ο Ηρακλή είναι αδιάφορο μετά τη σωτηρία του. Οπότε όσο περνάνε οι μέρες, από 1,5 εκατομμύριο ο Βέλιος κατεβαίνει ένα 300, ένα 250, ένα 200, ένα 100. Δηλαδή σήμερα ήρθαν να πούμε, ήρθαν σήμερα να δούνε το Βέλιο η Αταλάντα, ξέρω εγώ. Η Μάινς, η Κλάινς, η Μάινς, όποια ήρθε. Τι να δει να πούμε. Κατάλαβες. Ήρθαν να δουν και το Φορτούνι, η Αταλάντα. Πού είναι για που ο Φορτούνις θα τον έπαιρνε, η Manchester City, η Manchester United, η Liverpool, η Bayern Μονάχου, η Wolfsburg, η, ξέρω εγώ, η Dortmund. Πού είναι για ο Φορτούνης? Είπαμε, ο Φορτούνης είναι καλός παίκτης. Είναι αρκετά καλός παίκτης. Αλλά ο Φορτούνης δεν είναι για να φεύγει σε μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Είναι για να πηγαίνει στην Αταλάντα, όπως και ο Βέλιος, να πάει στην Αταλάντα, να πάει στη Σαμπντόρια, να πάει να οικονομήσουν τα παιδιά, να βγάλουν λεφτά και να τα βγάλουν και έξω. Και να μην τα φάνε εδώ οι τραπεζίτες, ναι. Αλλά δεν είναι, μακάρι να μπορούσαν να πάνε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Δεν ξέρω, τα λέω καλά, πώς θα βγει. Μια χαρά, μια χαρά. Τι ομάδα είσαι? Εγώ πάω και πάω και είσαι, και αυτό έπαθες κρίση πανικού. Ναι, μπορεί. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και πήγες από τον γιατρό, έτσι. Πήγες, ναι, μπορεί, ναι, να πήρες τηλέφωνο. Ναι, για ναι. Δικά, πόσο είναι? 231-0-282-400. 282-400. Πήγες εκεί, σε πλάγωσες στις Βελονίες. Πήγα, με έκανε μια χαρά. Είμαι 100%. Ναι. Όπως ναι. Θέλω να είμαι με αυτή τη στιγμή. Η μαμά φωνάζει, ο μπαμπάς που θα φύγει στη Σκωτία. Όχι, με διώχνουν. Μου αρέθηκαν κι αυτοί. Ναι, σε δεν φύγει παιδί μου. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Άλλα παιδιά έχουν? Όχι, όχι. Μοναχοπέδι, και σε δεν φύγε. Ναι, ναι. Δύσκολο είναι. Δύσκολο είναι. Είναι δύσκολο. 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 32 χρονών διαβάζει ο άλλος, αθάνατη Θεσσαλονίκη. Σου τι λέει? Γιατρέασε τις βελόνες και άρχισε τις φάπες. Σου τι λέει? Γιατί αυτό δεν είναι. Όταν πήγες, μετά είπε ότι πήγε ταξί, δούλεψε. Ναι, ναι. Δούλεψε αποθήκη. Κάναμε λάθη μικρή. Εντάξει, θα αναπληρώνουμε τώρα. Αναπληρώνω τώρα. Πολύ ωραία. Δεν πάρα πολύ ωραία. Κοστεί τόση εκδίκηση με Τρίπολη και Γαύρο από τον Ηρακλάκο, δεν την άντεξε η πόλη. Τελικά η τάχα αυτόνομη πάνε με το δαχτυλίδι του χοντρού. Αυτόνομη λέει. Χαχά, ο 776. Καλά που έπεφτα μόνο δύο ομάδε φέτο. Εξουδοτημένο σερβι, λέει ο 776. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι τώρα. Θα σου πω και την αλήθεια τώρα, τι είναι αυτή. Κοιτάξτε. Εμείς λέει με την Τρίπολη, λέει, και τον Ολυμπιακό, τους θεωρούμε εχθρούς μας και τα λοιπά. Πάνε να παίξουν μπάλα, μαρκάρουν στα 4 μέτρα. Δηλαδή, σήμερα, εντάξει, δεν υπήρχε δυνατότητα. Δεν υπήρχε δυνατότητα με τον Ιτζόγλου και τον Καρασαλίδη και τον Γέρο Ρωμάνο στα καφ. Μιλιγβόγεβιτς, κάποιος DLR της πλάκας, να πούμε, βάλει τον Κασάμι μετά και ένας Φορτούνης εκεί, φαινόταν πολύ καλύτερη, να πούμε. Εντάξει. Ο Μοντέιρο τα φτιάχνε, τα χάνε. Τα φτιάχνε, τα χάνε. Ο Πασάς το παιδί είναι πιο κεντρός παίκτης και θα μπορούσε να γίνει, όπως συζητούσαμε τον γιατρό, να τον περάσει στα χαφ και να βάλει τον Μπουλούτ εκεί, εξτρέμ. Θα ήταν πιο ορθολογικό. Αφού είναι πιο κεντρός ο Πασάς και βοηθάδινε στον χώρο του κέντρου και δεν θα τα λιαποριόταν και ο Στάμου και ο Καρασαλίδη σε ρόλο αμυντικού χαφ. Μπορούσε να βάλει Τζόγλου Πασά Ρωμάνο, για παράδειγμα. Εντάξει, και να μην ταλαιπωρεί ένα χαφ εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Κυριακίδης, πολύ καλός, πολύ αθλητικός, αριστερό μπακ, σε μια θέση οποία. Και αυτό θα μπορούσε να παίξει στον άξονα δίπλα στον Ιτζόγλου και να μην ταλαιπωρηθεί ο Καλασσαλίδης ή ο Στάμου. Αλλά ο Ηρακλής δεν είχε αριστερό μπακ. Εντάξει, λίγα πράγματα. Όσο για τον Ολυμπιακό, ήρθε εδώ με τον Ποτία, τον Κώστα, τον Μαλίνο, τον Μαζουάκου, Ρομπέρτο Τέρμα, τερματάρα ο Ρομπέρτο. Τερματάρα, καμία σχέση με τον άλλον σήμερα. Ο Φορτούνης λίγα πράγματα. Δηλαδή, καλό, αλλά. Δηλαδή, άμα το βάζει μαζί με τον Μπακασέτα. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, παίκτης ο θα πάρει την ομάδα πάνω του. Το είπαμε. Είναι καλός, αλλά μέχρι ως ένα σημείο. Το 6,5 του Φορτούνη το θέλει ο Ολυμπιακός 9,5 για να τον πουλήσει. Βλέπεις, δεν τράβαει. Αταλάντες, πώς είναι τις άλλες τις ομάδες. Τζένοες, Μένοες, δεν είναι για παραπάνω. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν και καλά. Άμα ήταν, θα έμενε και εκεί όταν ήταν. Έκανε ένα σκέτ. Εδώ ζητάνε, λέει, τον Τζαβέλα, να πούμε. Ομάδες στο εξωτερικό. Έλληνα επιθετικό. Τζαβέλα τώρα.
ομάδες αναλόγου επίπεδου που ζητάνε να πούμε τον Αποστόλη τον Βέλιο και τον Αποστόλη τον άλλον τον Φορτούνη. Δηλαδή ο Τζαβέλα στα 28 μπορεί να κάνει μεταγραφή και σε ομάδα μιας αλφα επίπεδου, γιατί αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ο νούμερο ένα στόπερ. Ο νούμερο ένα στόπερ είναι ο Τζαβέλα. Και φάνηκε ότι το βάζει και ο Ίβιτς σε διάδα στα στόπερ, όχι σε τριάδα. Άντε σε τριάδα βες Χατζησαΐα, Βιτόρ Τζαβέλα 3, Λέοβατς Μπακχάφ, Τίτσιου Μπακχάφ 5, 3-2, 5-4, 1. Τώρα το βάζει στην ευθεία, το τραβάει και στην εθνική. Και τραβάει και καλά παιχνίδια στην εθνική ο Τζαβέλας. Και από εκεί που ήταν να πούμε ο Δήμιος του Αναστασιάδη και αυτός που λέγανε ότι τρύπησε τον Αναστασιάδη με την παρέα, το ξεχάσανε και έχει και ανωδική πορεία. Βλέπεις όταν λες ότι τρυπάς τον Αναστασιάδη και τον ΠΑΟΚ, βλέπεις ότι τα πράγματα, ενώ αν είσαι καλό παιδί, ας πούμε δεν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αν δεν θέλουν να μείνουν εδώ, τότε γιατί κάνουν μαζικά όλη η αίτηση ασύλου? Δεν θέλουν γιατί τους επαναπροωθούν στην Τουρκία με αυτά, μετά τη συμφωνία, και δεν θέλουν, τους δοσκαλεύουν βέβαια για κάποιες ΜΚΟ και τους λένε να κάνουν αίτηση ασύλου εδώ, οπότε προτιμούν να μείνουν εδώ παρά να πάνε στην Τουρκία και να ξεκινήσουν πάλι ίδιο ταξίδι. Ράψε ποιο κολυμπητήριο πας να έρθω να βάλουμε κοντρίτσα. Βγάζω 1500 μέτρα. Φίλε, εμένα δεν μ' αρέσει το κολύμπι. Δεν μ' αρέσει το κολύμπι. Εγώ 1000 μέτρα βγάζω. Θα βγάζω 55 λεπτά, 57. Δεν βάζω εγώ. Δεν είμαι καλός στο κολύμπι. Με βάλανε με το ζόρι πώς τους λένε, οι ορθοπαιδικοί. Για τις, πώς τις λένε, την κύλη. Μια κύλη. Το συχαίνω με το κολύμπι. Πάω έξω. Ο ωραίο καημακλίδικο. Ο φουσκάλα σε μένα να πάει. Ναι, ναι, φουσκάλα. Τι ωπα, ωπα. Ποτέ δεν κάνουμε, γιατρέ, στο σερβιτόρο την κίνηση, γιατί αυτός κατανέμει το βάρος κατά πως ξέρει αυτός. Βέβαια, μην κάνεις τέτοια λάθη, γιατρέ. Εμείς όταν βάζεις τις βελόνες σου πιάνουμε το χέρι. Έτσι είναι, έτσι είναι, γιατρέ μου, χρυσέ μου. Έτσι λοιπόν. Άρα λοιπόν, πόντι επαοξή, ο Ραπτόπουλος ταλαιπωρείται στην κολύμβηση, δεν είναι καλός κολυμβητής, αθλείται όμως με μανία για να φτιάξει, να πούμε, αυτά που πρέπει να φτιάξει. 1000 μέτρα εγώ, εσύ 1500 θα με φας λάχανο, δεν είναι τώρα τα. Αλλά το δίνω και καταλαβαίνει. Φλάτς, φλούτς, φλάτς, φλούτς. Βάζω και το βατραχοπέδιλο. Βάζω και τα βάρητα στα χέρια. Ανάσκελα, μπρούμητα, βέβαια. 25 μέτρα η πισίνα. Μην έρθεις καλύτερα, φίλε. Μην έρθεις καλύτερα. Λοιπόν, Πόντιος Παοξής. Θάσε, ρε φίλε, Πόντιος θάσε. Παοξής δεν θάσε. Λοιπόν, τι θέλετε να πούμε, ρε παιδιά? Θέλετε να πούμε για το σκλαπάτσο της Ρεάλ? Θέλετε να πούμε για την ανυπαρξία Μπενζεμά, Ρονάλντο, Μπέιλ? Την τριάδα στα χάφ, η οποία τους έφαγαν ο Γιανγκουλίνγκιν, πώς το λέγανε, ο Λουίς Γουστάβο και ο Αλμόντ, ο τρίτος που έβαλε τον γκολ. Το είδες γκολάρα που έβαλε? Εντάξει, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Ο σέντερ φορ εκεί της Βόλφσμπουργκ, λίγα πράγματα. Πώς το λέγανε, ο Σούρλερ, πώς το έλεγε. Ναι, λίγα πράγματα. Τον έκανε αλλαγή στο 85, τον Μαξ Κρούς έβαλε. Λίγα πράγματα. Δηλαδή, έβαλε δύο γκολ τη Ρεάλ με ένα σέντερ φορ, ο οποίος, ας πούμε, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Στον Ολυμπιακό που είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, να το πεις Φέρτονα, δεν μας κάνει κλικ. Στον Παναθηναϊκό να βγάλουμε τον Μπέρ και να βάλουμε αυτόν, πάλι δεν μας κάνει να έχουμε κλικ. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τι είδες εσύ. Με το Βιερίνια δεξί μπακ. Είναι και πέντε. Ναι, δεξί μπακ το Βιερίνια, του βγαίνει από εκεί ο Ρονάλντο. Τον κλείνει ο Βιερίνια. Ο εξτρέμ, τον κλείνει. Τραβάει ο Μπέιλι στα 0-100 σε 9,8 δευτερόλεπτα. Τον κλείνει. Τον κλείνει. Και μετά κάνει την ωραία αλλαγή, βάζει τον Τρας. Δεξί μπάκο Κούγιας και πετάζει δεξί εξτρέμ τον Βιερίνια, κλείνει την πλευρά εκεί, τους έχει διαλύσει. Ο Μπέιλ έκανε καλό παιχνίδι, όμως έβγαλε και καλές σέντρες συστημένες. Ο Ρονάλντο δεν βλεπότανε. Ο Μέση δεν βλεπότανε. Ο Ιμπραήμοβιτς βλεπόταν και δεν βλεπότανε. Εντάξει. Τα βαριά χαρτιά του Champions League παιχταράδες ήταν σε πάρα πολύ δυσμενή θέση. Η Ρακλάρα ταλαιπώρησε τα μάτια μας με αυτά τα χαφ που έχει στο χώρο του άξονα. Ταλαιπώρησε τα μάτια μας ο Πασά στα εξτρέμ, γιατί το παιδί είναι κεντρός στα χαφ. Δεν είναι δηλαδή το παιδί να βγαίνει. Είναι οχτάρι για μένα ο Πασά. Ένα μέτριο οχτάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δύσκολο θα σου κάνει γκολ, θα σε μαρκάρει ψηλά αυτά κτλ. Εντάξει, αργός. Δεν είναι να τρυπήσει από εκεί. Και ο Μοντέιρο τα φτιάχνε και τα χάνε. Και ο Βέλιος για άλλη μια φορά ήταν έξω από τις τελικές του Ηρακλή. Δηλαδή, λέει για παιδί μου, εντάξει, τη μία τη τραβάει το center back. Βλέπω εγώ τη φάση. Τραβάει το center back και κάνει, ας πούμε, επιθετικό βάθος ο Μοντέρο. Ωραία ήρθανε.
πλευροκόπησε ο Ηρακλής, τραβάει το center back, το ποιος έπαιζε από τον Ολυμπιακό, Ποτία, τον τραβάει πολύ ωραία ο Βέλιος, χάνει δηλαδή την ευκαιρία, έχει όμως βγάλει το center back έξω από την αυτήνα και έρχεται ας πούμε πώς το λένε ο Μοντέρο και το χάνει, αλλά βλέπεις ότι ο Βέλιος δεν μπαίνει μες στην περιοχή, δεν κάνει τις ευκαιρίες, τις χάσει. Εμένα δεν με ενοχλεί ότι ο Βέλιος δεν κάνει γκολ. Εμένα με ενοχλεί που ο Βέλιος είναι έξω από τις τελικές προσπάθειες. Προπάθειες, που λέει ο Κόκκινος. Είναι έξω από τις τελικές προσπάθειες. Και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, μια και μιλάμε για μπάλα. Δηλαδή, το χάνει ο Ρονάλντο εδώ με το 4-4 στο 2-0 στο 73. Είναι εκεί όμως. Το Ρονάλντο έχει με τα εκατομμύρια που παίρνει απέτηση να το βάλει. Δηλαδή και να εκτελέσει καλά και να υποδεχτεί την μπάλα καλά και να το κάνει καλά. Εντάξει. Και να διεισδύει και να φάει και δύο. Παίρνουν τόσα εκατομμύρια ευρώ. Από τον Βέλιο και του άλλου δεν έχουμε τέτοια απέτηση. Τώρα από τον Μπέιλ παίρνει 100 εκατομμύρια ευρώ. Οφείλει να φάει το Βιερίνια, του πάρει πέναλτι κτλ. Οφείλει. Δεν το κάνει. Δεν αξίζει 100 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αξίζει. Ο Βιερίνια ήταν έξω αριστερά. Ήρθε ο Κούγια, τον έκανε δεξί μπακ. Μπορεί να παίξει και 3-5-2 Βιερίνια σαν back half. Μπορεί να παίξει δηλαδή ακόμα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν. Αφήσει τώρα τη Βόλσμπουργκ Βιερίνια και να έρθει στον ΠΑΟ. Να αφήσει το Champions League να πάει στη Μαδρίτη και να λέει στα παιδιά του: έπαιξα στη Μαδρίτη με τον Ρονάλντο και τον πάτησα μέσα στη Βόλσμπουργκ. Και α χάσει 3-0 εκεί. Σου λέει: τον πάτησα εγώ. Τον πάτησα εγώ, όπως λέει ο Κούδας στα νύψια του, όπως λέει πώς τον λένε, ο Γούναρη στα παιδιά του, όπως λέει ο Σιφίδη στα παιδιά του, όπως λέει ο Φορτούλα στα παιδιά του, όπως λέει ο Τερζανίδη στα παιδιά του, ήρθε εδώ. Ο Βάις Βάιλερ με την Μπαρτσελώνα στο πρώτο μάτς και εμείς τους πήραμε ένα 0 με 50.000 κόσμο μέσα στην Τούμπα. Μετά μας πήδηξε 6-1, δεν έχει σημασία. Εγώ τον κέρδισα 1-0. Δεν τον κέρδισα 1-0 αφού έχασα πρώτα 6-1 στην Μπαρτσελώνα. Ήρθε πρώτο μάτς να παίξει εδώ. Κατάλαβες γιατί έχει αξία η νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν θα έχει τόσο μεγάλη αξία η νίκη του ΠΑΟΚ αν έχανε πρώτα 6-1 στην Μπαρτσελώνα και ερχόταν εδώ η Μπαρτσελώνα και έχανε με 1-0. Όχι. Τον κερδίζει 1-0 και τρώει τα 6 εκεί πέρα. Και έλεγε ο Λόρον, το παντό. Ήταν δίθεν το παρισμένοι πώς τους λένε, οι παίκτες της Μπαρσελόνα. Αν και βέβαια εκεί ο Λόρον έκανε μεγάλη βλακεία, το ξέρουν οι παλιοί, που έβαλε τον Γκουερίνο να παίξει δεξί μπακ. Εντάξει. Και έπαιζε εκεί ο ποιος, ο Νέσχες, δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε, τους είχαν διαλύσει από εκεί πέρα. Λοιπόν, πες το Μάνο, τι θα γίνει, πότε θα μπει στα play-off. Ναι, δεν το διαβάζω το μήνα. Μήπως είναι ο αέρας, το φεγγάρι, ο ήλιος, η βροχή. Γιάννης από Τούμπα δεν μιλάει με καλά λόγια για τον Μάνο και τον κύριο Αντωνιάδη. Ο οποίος Αντωνιάδης δεν βγαίνει, διότι τσακώθηκε με τον Κόκκινο. Εμπάργκο, κάνει τον Κόκκινο. Ας βγει το βράδυ. Τα φρένα χαλάνε. Λοιπόν, αυτά που λες. Αυτή δεν μοιάζει με τον Κούγια, δεν είναι ίδιος. Ίδιοι είναι. Κοίταξε εδώ, δεν μοιάζουν. Δεν τον προπονητή της Βόλτμπουργκ, δεν τον Κούγια. Και ίδιο μπόι. Και τερματοφύλακας της Βόλτμπουργκ. Ναι. Πώς τον είπες. Λάκης Γαβαλάς. Ο Λάκης Γαβαλάς, ναι. Ωραία, αυτή δεν την είδαμε πολύ την Παρή. Την ψιλογυρίσαμε. Τα πρώτα 30 λεπτά. Είδαμε τα πρώτα 30 λεπτά, δεν μας άρεσε το μάτς. Δεν μ' άρεσε εμένα το μάτς. Στην αρχή είχε καλό ρυθμό, λίγο μετά. Ναι, δεν μ' άρεσε, δεν μπορώ να το. Και φυσικά την Μπαρτσελώνα, η οποία διείσταται απόψεις. Σίγουρα η διαιτησία έπαιξε σημαντικό ρόλο, όχι στη δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί ήτανε βλακεία του Τόρες, γιατί δεν έβγαλε την κάρτα στον. Γιατί δεν έβγαλε την κάρτα στον Μπούσχετς και γιατί δεν έβγαλε την κόκκινη κάρτα στο Σοάρες. Για να έχει ισονομία. Αφού δηλαδή ο διαιτητής, πρόσεξε τώρα, UNICEF, αφού ας πούμε τώρα ο διαιτητής είναι αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο. Πολύ ωραία. Σήμερα ας πούμε ο Ρίγκο, όπως το λέγανε ο διαιτητής σήμερα, ο Ρόκι, ήταν μια διαιτητάρα που δεν σφύριζε για ψήλου πείδημα, ούτε προστάτευσε εκεί τις φιρμάρες, τον Μπέιλι και τον Μπενζεμά και τον άλλο τον Ρονάλντο. Είναι δηλαδή τα αμφισβητούμενα, παίξτε μπάλα. Δεν χαλάω εγώ ρυθμό. Δεν φρουτ. Αυτά τα δουν οι δικοί μας διαιτητές. Δεν χαλάω εγώ ρυθμό. Σαν την Τούμπα 45 φάουλ. Τα κάνανε οι βλάκες. Δεν είχαν εξάρι να παίξουν. Δεν είχαν κόφτη να παίξουν, να πούμε. 9.55 καιρό μήνυμα στο 54.340. 9.55 καιρό μήνυμα στο 54.340. Ο Παοξής ασχολείται με το βόλεϊ, ο Αργενός με το μπάσκετ. Λοιπόν,
Πώς πήγε η δουλειά, γιατρέ? Έχει κόσμο. Έχει κόσμο, έτσι. Εσύ είσαι. Δόξα τω Θεώ για εσένα. Δόξα τω Θεώ για τον κόσμο που μπορείτε και τους βοηθάτε, έτσι. Μακάρι να υπάρχει αυτό. Ναι. Εσύ είσαι παθολόγος. Παθολόγος και διαβητολόγος. Ναι. Και διαβητολόγος. Με το διαβήτη και το βελονισμό μπορούμε να κάνουμε τίποτα ή όχι? Μπορούμε. Σε κοινέστιο πρωτόκολλο υπάρχουν βέβαια πρωτόκολλα βελονισμού, αλλά προσωπικά δεν τα ακολουθώ. Γιατί... Εσύ δεν ακολουθείς το διαβητικό. Απλά το λες, πάρε αυτά τα φάρμακα κτλ. Ναι. Κάνε διατροφή καλή κτλ. Σαφώς. Υπάρχουν πολλοί διαβητικοί που με την πολύ καλή άσκηση και την διατροφή να... είναι πολύ καλύτερα από έναν. Σαφώς, ναι. Και απώλεια βάρους παίζει σημαντικό ρόλο. Απώλεια βάρους παίζει σημαντικό ρόλο. Η άσκηση. Ακόμα σημαντικό ρόλο. Και η διατροφή. Ναι. Προτιμώ βέβαια ο άλλος να είναι λίγο παχουλός, αλλά να μην. Αν δεν ασκείται και είναι παχουλός. Ναι. Έχει διπλάσιο κίνδυνο. Βέβαια, αν ασκείται, μειώνει κατά πολύ το κίνδυνο, ακόμα και αν έχει βάρος. Κάποιος που ασκείται, γιατρέ, ναι, και χλαπακιάζει, να πούμε. Ναι. Είναι σαν να μην κάνει τίποτα. Εντάξει. Δηλαδή τώρα. Έχει ένα προβάδισμα. Πας τώρα κολυμπάς, ας πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Σε ανοίγει η όρεξη, να πούμε. Ναι. Και πας και πλακώνεσαι και γίνεσαι. Δηλαδή είναι σαν να πετάς την κούρασή σου στο αυτό. Ναι, πρέπει να έχεις συνδυασμό, δηλαδή, γιατρέ. Ναι, ναι. Ιδίως αν έχεις και κάποιους παράγοντες κινδύνου. Οι οποίοι ανεβάζουν τον κίνδυνο. Εσύ πάντως το διαβήτη δεν τον πολεμάς με την βελόνα. Ποτέ, όχι. Ποτέ. Δεν τον έχεις βάλει, ας πούμε, σε τέτοιο. Δεν θέλω. Βέβαια, δεν θέλει. Στην Κίνα, βέβαια, υποστηρίζεται και. Πήγες Κίνα. Και... Ναι, εννοείται. Ναι. Ναι, τι κάνουν αυτοί εκεί? Εκεί έχω. Ας πούμε, αν έχω εγώ τώρα ένα 40. Ναι. Αυτό θεωρείται, ναι, ότι έχω ζάχαρο. Το ένα 50, ας πούμε. Αν είναι πάνω από 2-3 μετρήσεις συνεχόμενες, ναι, ναι, πάνω από 126 μιλιγκράμμ. Αναδεκάλυτο, πάνω από 1,2. 1,26. Ναι. Το, ναι, νέο. Το όριο είναι αυτό. Ναι. Πάνω από 2-3 μετρήσεις. Ναι. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μετρήσεις. Η γλυκοζυμένη μυσφαιρίνη, η καμπύλη ζαχάρου. Γίνονται κάποιες εξετάσεις, οι οποίες μπορούμε, ναι, να θέσουμε, δηλαδή, τη διάγνωση επακριβώς. Ναι. Τότε, ναι, χρειάζεται άσκηση ή διατροφή. Εάν δεν μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε τουλάχιστον με τα πρώτα μέτρα αυτά, ακολουθεί και η φαρμακευτική αγωγή. Πέρυσι χαπάκι, δηλαδή. Ένα, δύο, τρεις συνδυασμούς. Και συνήθως μετά από 10-20 χρόνια έρχεται και η ώρα της ινσουλίνης. Μετά από 20 χρόνια. Συνήθως. Συνήθως. Μπορεί και ποτέ, βέβαια. Μερικές φορές. Ναι. Αλλά συνήθως αυτή είναι η προδιάθεση. Η ινσουλίνη τι είναι αυτό? Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται. Σε πατάει η ένεση, δηλαδή. Από το πάγκρας. Υπάρχει φυσική ορμόνη. Ναι, είναι. Ναι, είναι, γίνεται, ναι, υποδορίως. Γιατί, ναι, δεν μπορεί να την πάρουμε μέσω της σωματικής οδού, γιατί διαλύεται στα γαστρικά υγρά και δεν μπορεί να το διαλύσει. Δεν το ξέραμε αυτό. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ που σε βρίσκουμε, είπαμε, Γνατή 63 είσαι. Ναι, στο κέντρο είναι, Γνατή 63. Καλά, εσύ, δίπλα στο ξενοδοχείο. Μπράβο. Το Γνατή Παλάς. Γνατή Παλάς, λέγεται. Ναι, ναι. Δίπλα είσαι, ή από πάνω, δίπλα. Δίπλα, ναι, στον Εκτόροφο. Στον Εκτόροφο, κοντά στη θύρα 10 εκεί πέρα. Μπράβο. Ναι, εκεί πέρα. Γείτονες. Είστε γείτονες. Το γιατρό να πούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε? Η Παοκάρα σήμερα ακούστηκε κάτι για Πογιέτ. Βέβαια, ακούστηκε για Μπογιέτ και πιο μπροστά. Τον είχε πασάρει ο Γκαρσία. Τον Μπογιέτ δεν τον θέλανε. Πήρανε τον Ντούντορ. Ο Γκαρσία δικαιώνεται και έγινε μια κουβέντα. Μήπως τον ξαναπάρουν. Ο Πάοκ διαψεύδει αυτή την ιστορία. Αν ο Μπογιέτ είναι, να πάει σε κάποια ομάδα, πιθανό να φύγει από την Ελλάδα. Αλλιώς θα παραμείνει στην ΑΕΚ. Εκείνο που θέλω να πω για τους ΑΕΚΣΥΔΕΣ όμως είναι ότι θα ανησυχούσα πάρα πολύ αν ο Μπογιέτ έφευγε. Βέβαια τώρα υπάρχουν κάποια site, αεξίδικα κτλ. Που θέλουν να υποβαθμίσουν το ρόλο του Μπογιέτ, λέγοντας ότι εμείς είμαστε ΑΕΚ και πρέπει να παίξουμε ένα πιο θελκτικό ποδόσφαιρο. Και κανείς δεν λέει την αλήθεια ότι η ΑΕΚ με αυτό το budget, με αυτό το υλικό, με τους μάνταλους, με τους. Πώς το λέγανε τον άλλο, τον κοντό, να πούμε. Λατέλος, Αραβίδης. Με τους Αραβίδηδες, με τους Τζιμπούς στα γεράματα, γιατί ο Τζιμπού είναι καλός παίκτης αλλά γέρος. Με κάτι, ξέρω εγώ, σοηλέδιδες και κάτι άρθρους και τα λοιπά, μόνο έτσι μπορούσε να πάρει δεύτερες θέσεις και καλά πλασαρίσματα στην τριάδα, τετράδα μετά τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δηλαδή μετά τον Ολυμπιακό νομίζω ότι αξίζει τη δεύτερη θέση. Τώρα βλέπω όμως ότι ο Παναθηναϊκός πάει πολύ καλά από τη μέση και μπροστά. Εκεί θα ήθελα ένα καλύτερο προπονητή. Εκεί με ένα Ουζουνίδη δηλαδή ο Παναθηναϊκός ή με ένα Πογιέτ, με ένα πιο προσεκτικό προπονητή στην άμυνα, θα μπορούσε να κάνει πολύ ωραία πράγματα ο Παναθηναϊκός και να παίξει και καλό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς μαθαίνω ότι ο Σραμπατσόνη μένει στον Παναθηναϊκό. Αυτό πρέπει να δημιουργεί θλίψη στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι κοτάρες
οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί είναι κοτάρες, γιατί δεν βγάλαν μια ανακοίνωση οι οπαδικοί και να πούνε ντροπή σου ρε Αλαφούζε, που πας και παίρνεις τα πάρτια να πούμε του Μαρινάκη, στο πρόβλημα και, στο, και στις αιμορροίδες του Μαρινάκη, εσύ αντί να πας να βάλεις ξύδι στις αιμορροίδες του Μαρινάκη, εσύ πας να μου και του δίνεις αληφή για να τις εξαφανίσεις. Και τον πας στο Ζανταγιά το γιατρό να τις βγάλει τις αιμορροίδες. Τραβάς λοιπόν χειρουργική επέμβαση, Ζανταγιά Καραβαλάκη και του τις βγάζεις. Γίνεσαι ρόμπα δηλαδή Παναθηναϊκέ. Ρόμπα ξεκούμπο τι γίνεσαι Παναθηναϊκέ. Πηγαίνεις δίπλα στον Ολυμπιακό και γίνεσαι ο πρώτος φίλος με τον Brexit. Και λες κατάπτυστο τον Κοντονή γιατί σου κλείσε μια θύρα. Τη θύρα 13. Σαχλαμάρες δηλαδή. Γίνεσαι ρόμπα Παναθηναϊκέ. Γίνεσαι ρόμπα ο παδέ του Παναθηναϊκού που δεν βγαίνεις να κράξεις, να κράξεις τον μεγαλομέτωχό σου. Τον άνθρωπο, τον πρόεδρο, ο οποίος αντί να πει να καταστραφεί ο Ολυμπιακός και εμείς θα βρούμε τον δρόμο μας, γίνεσαι ένα με τον Ολυμπιακό και βάζω και τον ΠΑΟΚ εκεί και βάζω και την ΑΕΚ εκεί. Δηλαδή το μεγάλο πλήγμα που θα δεχόταν ο Ολυμπιακός με τα μικρά πληγματάκια που θα δεχόταν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, κοιτάζουν τα μικροσυφέροντά τους, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, κοιτάνε τα μικροσυφέροντά τους από το να πληγεί θανάσιμα ο υποτιθέμενος μεγάλος εχθρός τους. Ποιος είναι αυτός? Σίγουρα είναι, έτσι όπως λένε οι ίδιοι, όπως λένε οι ίδιοι, ο Ολυμπιακός. 9.55 και ενώ, όπως είπαμε, στο 54.340. Πάμε να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Σπύρο λέω. Γιάννη. Το 2.31.090.90.90. Να δούμε τι κάνετε και στο στοίχημα. 98.80.90. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Γίναμε ρόμπες σήμερα στο Καφτατζόγλιο, γιατί κατά πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός πέρασε φίνα από το Καφτατζόγλιο. Δεν είδαμε κανέναν παρά μόνο ένα πανό από τους οπαδούς του Ηρακλή για το Μαρινάκι και το πλοίο και αυτά που γράφαν τέλος πάντων εναντίον του Ολυμπιακού, τις πρέζες και τα λοιπά. Είδαμε αυτό το πράγμα από τους οπαδούς του Ηρακλή, και έναν Ηρακλή απέναντι στην Τρίπολη και έναν Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό, κοτούλα, χωρίς φάσεις, χωρίς pressing, χωρίς foul, χωρίς μαρκαρίσματα, χωρίς ντουμπλαρίσματα, χωρίς τέλος πάντων ρε φίλε πάθος. Αν έκανε μια φορά αγκαρία ο Ολυμπιακός, δύο φορές αγκαρία έκανε ο Ηρακλής. Και το άλλο, το σπουδαίο, ότι οι φίλαφλοι λένε του Ολυμπιακού έξω από το Καφτατζόγλιο ζητούσανε από τον Φορτούνη αυτόγραφα και σέλφι στη Θεσσαλονίκη. Και λέτε μετά στον άλλο που λέει γάβρος από ερυθρόλευκη τούμπα, πάντα το βγάλετε τρελό. Θλίβομαι εγώ. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. 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 Πάντα απ' όλα σας ακούω κάθε βράδυ. Μπράβο. Και μετά ακούμε τον Γιάννη τον Κυλικίδη. Όχι Κυλικίδη. Χιλικίδης λέγεται το άλλο. Κυλικίδη, εντάξει. Ναι, Κυλικίδης. Θα σας και κυλιέται. Είμαι ο Κώστας από την... από το Αλατίνη. Ξέρω Γιάννη. Από το Αλατίνη. Από το Αλατίνη, ναι, είμαι συγκριτάς. Α, ωραίος. Έλα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Δεν έκανες κανένα σχολιασμό για το μπάσκετ. Ποιο μπάσκετ? Για το βόλεϊ. Ποιο βόλεϊ? Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Σιγά το άθλημα. Όχι φίλε, μισό λεπτό. Γιατί συνέβη κάτι. Τι συνέβη? Όταν πανηγύρισε το 25-20, το τελευταίο πόντο, ο παίκτης μας. Ναι, ναι. Τι έγινε? Το νούμερο αυτό του Ολυμπιακού, που πήγε και να κάνει κάποιο, να δικαιωθεί κάποιο επεισόδιο και άλλα σχολίαζε τον Νόβα. Τι έκανε τον Νόβα? Και τα συνθήματα που ακουστήκανε μετά την ρίξη του αγώνα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Θέλω εδώ τον Ολυμπιακάκια που λέει η κόκκινη του να σχολιάσει την ντροπή και το άσχος του σημερινού Ολυμπιακού και του παίχτη του. Του βολέει. Του βόλει, το έχω απέντησε αυτό. Δεν να το είδα. Να βγει αυτός ο Ολυμπιακός ο Τουμπιώτης και να σχολιάσει αυτό. Ναι. Και θα έπρεπε να ντρέπεται για αυτό που έγινε σήμερα. Τι έγινε ρε παιδί μου, τι είπε αυτός, τι έγινε, για πέρα. Γιατί να... ναι. Πανηγύρισε ο παίκτης μας. Ο δικός μας, ναι. Τον 25, ναι. Το 25-20, ναι. Μπήκε το νούμερο 7
του Ολυμπιακού και δημιούργησε επεισόδιο στο δικό μας παίκτη το πώς πανηγύρισε τον πόντο. Και το 3-1 θες. Ο δικός μας παίκτης τι έκανε. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ πανηγύρισε το 25-20 ρε φίλε. 3-1 θες. Ωραία. Και μπήκε ο παίκτης του Ολυμπιακού το 7 και πήγε να κάνει μανούρα. Γιατί πανηγύριζε τον 25ο πόντο και τη νίκη. Μάλιστα. Εντάξει. Όμως. Δεν το είδα. Βόλια, δεν βλέπω βόλεϊ, ρε φίλε. Δεν, τι να κάνω. Δεν, εγώ από το ραδιόφωνο το ακούγαμε. Α, συγγνώμη. Α, ναι, εντάξει. Ντροπή άμα έγινε αυτό. Δεν το σχολιάσαμε. Ναι. Και ένα ακόμα που θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, συγγνώμη, ναι. Είναι, επειδή σήμερα έγινε το δικαστήριο, αν νομίζω καλά, για την αίτηση της ποινής. Ναι. Αν ξέρεις κάτι να μας πεις. Όχι, δεν βγήκε ακόμα κάτι. Γιατί περίμενα μέχρι τις 8. Δεν βγήκε. Δεν είχα ακούσει κάτι. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε απόφαση. Θα βγει αύριο από ό,τι μάθαμε. Θα βρει. Αυτά μόνο έχω να σου πω. Πάντως για το βόλεϊ, εγώ είδα τον Ηρακλή. Είδα να πούμε το Champions League και το μόνο που πληροφορήθηκα ήταν ότι ο ΠΑΟΚ έσπασε την έδρα. Αλλά νομίζω ότι ένα άθλημα το οποίο δεν πηγαίνει ο οπαδός στο αεροδρόμιο να πανηγυρίσει νίκη. Δεν είναι άξιο σχολιασμού. Φίλε, κοίταξε, μην τα βλέπεις έτσι. Εντάξει, εμείς είμαστε παοξίδες, αλλά δεν έχουμε ένα άθλημα, έχουμε 50 αθλήματα. Έχουμε το μπάσκετ, έχουμε το βόλιο, έχουμε το πόλο, έχουμε το ποδόσφαιρο γυναικών, είναι το βόλιο ανδρών, είναι το ποδόσφαιρο. Σε ποια πόλα να είναι ο κόσμος, και μάλιστα με αυτή την κρίση. Σωστά, να μιλάμε και λογικά λίγο, είναι κόσμος που δεν έχει δουλειές να δουλέψει. Δεν είναι. Φίλε, δεν με ενοχλεί καθόλου. Τα λέμε λογικά. Ναι. Αλλά θέλω σήμερα ο Γάμος που θα βγει από την Τούμπα ναι. να σχολιάσει την απαράδεκτη στάση του παίκτη του. Του βολεϊμπολίστα. Του νούμερο 7 και την συμπεριφορά των οπαδών του μέσα στην έδρα τους. Τι κάνανε. Να ξέρει ότι το πρωτάθλημα θα το σηκώσουμε μέσα στο Πειραιά. Του βόλεϊ. Στο Πειραιά. Σιγά, μη. Το 3-0. Το βόλεϊ. Μέχρι στο βόλεϊ. Εντάξει. Εκεί μέσα θα σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Και θα πονάνε. Θα πονάνε αυτοί. Για το βόλεϊ. Και θα πονάνε μέσα στο Πειραιά. Θα τους πάρουμε το πρωτάθλημα μέσα στο Πειραιά. Κάποτε τους πήραμε και στο Κολύμπι. Με τη Μίλιο και την Παπαγεωργίου. Με τον αυτόν προπονητή. Αυτό πονάει περισσότερο. Τους πήραμε και στο Κολύμπι με το Γαρέφι. Τους κάναμε σκόνη με το Γαρέφι. Θυμάσαι τότε. Με την Εβίτα Παρασκευοπούλου και τη Μίλιο. Ναι, το θυμάμαι. Μα τώρα. 53 χρονών. Εντάξει, γουστάρω. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα. Εντάξει, κύριε φίλε. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η βρωμιά μέσα από την ομάδα. Έγινε, κάτι φίλε. Κάτι πρέπει να φύγουν μέσα από την ομάδα. Μη. Κάτι Ολυμπιακοί. Δηλαδή, εσύ τώρα, άμα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό στο Βόλι, θα πα στο αεροδρόμιο. Αν δεν δουλεύω, δεν θα πάω, γιατί είμαι βραδινός. Αν το έπαιρνε από την ΑΕΚ, θα πήγαινε στο αεροδρόμιο. Πάλι θα πήγαινα. Πάλι, γιατί είναι τίτλος. Είναι τίτλος. Να χαρώ το φίλο. Στο Λευκό Πύργο θα πήγαινα. Να πανηγυρίσω. Όπως πανηγύριζα ναι. στο Λευκό Πύργο ναι. και πήγα και στο αεροδρόμιο, όταν ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό. Να κάνω μια. Έκλαιγα, ναι. Όταν έχασα το ευρωπαϊκό από τα βασούλα. Να κάνω μια ερώτηση. Η Θεσσαλονίκη πανηγύρισε ποτέ τίτλο σε βόλεϊ οπαδός της στο Λευκό Πύργο? Όταν πήγαμε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Το πήγαμε στο Λευκό Πύργο? Δεν πήγαμε, όχι. Δεν πήγαμε. Στο μπάσκετ όμως πήγαμε. Στο μπάσκετ πήγαμε. Γλυκό αγόρι, ακούω. Φιλιά. Έγινε, γεια. Επόμενη γραμμή. Έπεσε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, φίλε. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα, μάλλον. Πασαλιμάνι εδώ. Τι έγινε, ρε Βρωμιάρη? Εγώ καλά είμαι. Εσείς τι λέγατε σήμερα το μεσημέρι και με βγάλατε έξω από τα ρούχα μου. Ποιος έβγαλε έξω από τα ρούχα σου, ρε φίλε? Λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι βγήκαν και είπαν για τους γκόμενους των σχολιών. Κανένας από αυτούς ναι. δεν είχε παιδιά. Πρώτα, άκου. Έτσι, αυτοί μπράβο. Που βγήκαν και είπαν αυτό έτσι. Το πράγμα, κανένας από αυτούς δεν είχε παιδιά. Δεύτερον, κανένας δεν παντρεύτηκε γκόμενα με παιδιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Όποιος το κάνει έχει δικαίωμα να βγει και να μιλήσει. Έτσι, λοιπόν, επειδή εγώ είμαι αρκετά χρόνια χωρισμένος ναι. και σου έστειλα και ένα μήνυμα που έλεγε πες τα Κωστή, γεια σας Τόμας, όλα το απέκρυψες, δεν το είπες, δεν έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν σε άφηνε μάλλον ο κόκκινος, ναι. έχει σημασία αυτό, πάμε παρακάτω. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ότι ο γκόμενος
θέλει την κόμενα. Λοιπόν, σαν μητέρα δεν τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν ξέρουνε κοινωνικά, ρε. Εδώ δεν ξέρουνε όταν έχει ο άλλος γκόμενα και γκόμενα, την έχει την γκόμενα, μπαίνει στο σπίτι και έχει κόρη, και έχει κόρη. Ναι. Μπορεί να δει, όπως βλέπω εγώ την κόρη μου γυμνή. Γυμνή, τώρα που έχει και βυζάκια που βγάζει, γίνεται κοπέλα. Τη βλέπω γυμνή την κόρη μου. Μπορεί ρε, αν είχε η γυναίκα μου γκόμενο, είχα χωρίσει και ήταν με άλλον άντρα, να δει ο άλλος τη δική μου την κόρη όπως τη βλέπω εγώ. Όχι βέβαια, ο φυσικός πατέρας είναι δυνατό, δεν αντικαθιστάται. Συγγνώμη, δεν αντικαθίσταται ποτέ. Έτσι. Καταρχάς. Έτσι. Λοιπόν, και το λέω αυτό διότι στην προκειμένη περίπτωση τη δική μου, εγώ τουλάχιστον πάντοτε έτρεχα στην πρώην σύζυγό μου, η οποία με καλούσε για προβλήματα που είχε το παιδί μου, ο οποίος ρίχνει παρόδο, είναι 31 χρόνια αυτή. Επειδή πιάνεις μια ιστορία, τι χώρισες εσύ με τη γυναίκα σου? Δεν χώρισες, νομίζεις ότι χώρισες. Εγώ ας πούμε συμφωνίες χαρακτήρων. Δεν χώρισες, νομίζω ότι χώρισες. Και θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Χώρισε ένας φίλος μου, ένα απλό παράδειγμα. Χώρισες, του λέω, χώρισανε. Ωραία. Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Τρρ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 
έξω. Ε, και τι να κάνω εγώ. Σημάζει ψέτη. Λεωνίδα, έλα. Τι έγινε. Αυτό. Ο γιος σου άρχισε να γυρίσει. Ωραία. Λεωνίδα, έχω πειρετό. Ε, τι χώρισες του λέω ρε. Τι, δεν σημαίνει ότι μένουν μαζί. Τι χώρισες δηλαδή. Όταν λέμε χωρίζουμε, μιλάμε, εννοούμε ότι δεν μένουμε στην ίδια στέγη πλέον και στο ίδιο κρεβάτι. Έτσι, λοιπόν, τώρα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις και κάποιες ειδικές περιπτώσεις εδώ πέρα που δεν αξίζει να τις αναφέρουμε. Επί του συνόλου μιλάμε ότι την ευθύνη την έχει και ο πατέρας εκτός αν εξαφανιστεί. Οπότε σε μία άλλη περίπτωση η γυναίκα μπορεί να έχει σύντροφο καινούριο και μπορεί ο καινούριος σύντροφος να ενδιαφέρεται περισσότερο για το παιδί του αλλού του εξαφανισμένος. Ναι. Πράγμα το οποίο συμβαίνει πολλές φορές. Κοίτα, υπάρχουν και μερικοί άντρες κοπρόσκυλα που δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά του. Έτσι, οπότε, οπότε λοιπόν, το παιδί εντάξει μπορεί ο άλλος ο να. Ο γιος μου τώρα, ναι, για να σου δώσω μία, ένα απλό παράδειγμα. Δεν εξετάζουμε αυτή την. Δεν εξετάζουμε λοιπόν αυτή την περίπτωση, γιατρέ μου, συγγραφέα μου καλέ. Ναι, ο γιος μου λοιπόν τώρα που έχει κάνει πολιτικό γάμο με μία κοπελιά που έχει ένα κοριτσάκι 8 χρονών από τον πρώτο γάμο της, ενδιαφέρεται περισσότερο από τον φυσικό πατέρα. Επειδή είναι γιος. Λοιπόν, ναι, οπότε λοιπόν κατά την συγκεκριμένη περίπτωση φροντίζει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν θέματα λεπτά τα οποία είναι ευθύνη του φυσικού πατέρα. Τώρα τι γράφει, το κλείσαμε. Για να λέμε λοιπόν, ναι, για να λέμε λοιπόν ότι πρώτα ο φυσικός πατέρας έχει ευθύνη και μετά ο γκόμενος της σύζυγου. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά για το Champions League, έτσι, δεν βλεπότανε τίποτα εκτός από το Paris Saint-Germain με την Manchester City, κάπως είδαμε. Αλλά Real και Wolfsburg που σας μιλάω ειλικρινά ήταν σούπα. Τώρα ακόμα και στο 2-0 όταν έχανε η Real πέθανε την μπάλα πίσω. Αν είναι ποτέ δυνατόν χωρίς καμία προσπάθεια να βάλεις ένα γκολ. Λοιπόν, τέτοια μάτς λυπάμαι τα οποία τα βλέπουμε και μιλάμε για την Ευρώπη. Εγώ πήγα στον Κουβά βέβαια, θα έπαιζα και τα δύο over, πήγαμε στον Κουβά, τελειώσαμε. Αυτά λοιπόν για τώρα Κωστή μου, να είσαι καλά από το όμορφο Πασαλιμάνι. Ωραία. Σου στέλνω φιλιά και χαιρετίσματα. Έτσι. Προς το παρόν. Άντε, να είσαι καλά. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ μπήκε στο ταρτάν του Ολυμπιακού και πανηγύρισε έξελα δείχνοντας τα τρυφερά του στους Ολυμπιακούς. Θα τιμωρηθεί. Ο 031. Δεν ξέρω τι έκανε, φίλε. Για κάτι το οποίο τα ματάκια μου δεν έχουν δει, δεν μπορώ να έχω άποψη. Αν έδειξε τα παυτά του, αν έδειξε τα εκείνα του, αν έδειξε τα άλλα, δεν ξέρω. Πώς τον όρμηξε ο άλλος, τον έδωσε γροθιά, τον απόδυσε, τον έβρισε, δεν γνωρίζω. 475, πρέπει να με ζηλεύεις πολύ, ρε φίλε. Μετρούσες τις μπουκές μου, φαντάσου να σε χρώσταγα και τίποτα, δηλαδή. Τι θα μέτραγες. Δεν πας στο διάλογο λόγω βραδιάτικα. Και εσύ, και αυτός που πρεσβεύεις. Μεγάλη κατάτια του Παοξή να πανηγυρίσει τίτλο στο βόλεϊ. Παλιά όταν έπαιρνε πολλούς τίτλους, θυμάστε τι λέγανε. Σιγά τους τίτλους στο γυναικείο άθλημα. Το μπασκετάκι, το μπασκετάκι, ναι! Τα έπαιρνε, ας πούμε, το Λύκυλο. Ο Αριανός το μπασκετάκι, το μπασκετάκι, λέει πανηγυρίσει το βόλεϊ. Πα. Λοιπόν, είχα διαβήτη χωρίς να το ξέρω. Έχασα ένα μάτι και στο άλλο έκανα επεμβάσεις για να σωθεί. Τι λέει? Τώρα μου ελέγχουν τα πόδια. Τώρα μου ελέγχουν πόδια, καρδιά, κοιλιακή χώρα και τα πάντα. Προσέχετε, αδέρφια, ύπουλο πράγμα.
και είμαι 29 ετών. Που σημαίνει ότι πρέπει να ελεγχόμεθα. Εννοείται. Είναι στα όργανα στόχους όπως είναι μάτι, καρδιά, νεφρός κτλ. Όπου υπάρχουν αγκύες. Και είναι ύπουλο. Όδια, δηλαδή, ναι, ναι. Ύπουλο γιατί μέχρι να εκδηλωθεί πλήρως περνάνε κάποια χρόνια συνήθως. Αλλά σε μερικούς είναι λίγο πιο έντονο. Ραπτόπουλε, σε είδα χθες στον ύπνο μου και σε έβριζα, λέει, από κοντά για το διπλό που έδωσες για Πανιόνιο ΠΑΟΚ. Και επίσης είχες μια τσάντα κρύα σάντουιτς μαζί σου, λέει. Χαχα, Δημήτρης ΠΑΟΚ από Ξάδη. Χαιρετίσματα, κουμπάρε. Λέω 543. Πάμε στον επόμενο κύριο. Πω, πω, τι κακός άνθρωπος ο 475. Φίλε, πρέπει να είσαι πολύ κακόψυχος. Πραγματικά είσαι πολύ κακόψυχος και πρέπει να είσαι και νηστικό μάτι. Ξέρεις τι σημαίνει νηστικό μάτι? Να είσαι εκατομμυριούχος και να βλέπεις τον άλλον και να τον ζηλεύεις. Τέτοιο πράγμα να πούμε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Νηστικό μάτι είσαι, φίλε. Απα, λέγε, φίλε, ναι. Καλημέρα. Και αν πίστευα σε θρησκείες και σε μάτια και σε τέτοια, θα σε φοβόταν το μάτι μου. Αλλά δεν πιστεύω σε μαγείες, σε θαύματα και σε τέτοια. Πα, πα, πα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι. Άκου, λέει. Γάβρος από Φορτούνη και Τούμπα. Να τους. Τι γίνεται, καλησπέρα. Ένα, πήγανε, λέει, στο Φορτούνη να πούμε, πανηγύριζανε. Εγώ όταν βγαίνω και τα λέω αυτά τα πράγματα, βγαίνουν ο Φούραρης με κράζει, βγαίνει ο Τζόρνταν μου λέει ότι κάνω δολονισμό, βγαίνει ο Βλαχομπόχου μου λέει ότι είμαι ζαλισμένος και αυτά που λέω είμαι στον κόσμο μου και καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάτι πριν ξεκινήσω να πω για το σημερινό μας, σε αυτό το ραδιόφωνο το Μετρόπολης έχουμε ακούσει πολλά κουφά πράγματα, ας πούμε να πω, δεν ξέρω από εμάς χθες που βγήκε ο Φούραρης και είπε ότι εγώ είμαι χαρτιλικό με το Μαρινάκι. Είμαι βάζεις εσύ και παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή. Καλά, σου λέω τι θέλω καθένας, τι να κάνουμε τώρα. Όπως και δηλαδή έχουμε ακούσει από τον Τζόρνταν που έχει πει ότι ο Πάκο έχει 2 εκατομμύρια φιλάθλους μόνο στην Ελλάδα και άλλο 1 εκατομμύριο, τέλος πάντων. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Κοίτα γκολ που τρώει είναι ο άλλος. Λοιπόν, μια ερώτηση στον γιατρό. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χθες ο Κωστίνας στην εκπομπή το βράδυ είχε πάλι τον γιατρό την Ερακλειδέα όμως και κάνανε την εκπομπή στο πρώτο μισάωρο να πω. Για το Τσάμπιονς Λιγκ κάναμε μια συζήτηση. Το ίδιο κάνετε και εσείς σήμερα. Δεν σε χωρίζει ποτέ. Τι ομάδα είστε εσείς, Παναθηναϊκός, νομίζω. Εγώ, όχι, δεν έχω καμία προτίμηση, μου φαίνεται. Ένα σχολείο. Πιστεύετε ότι. Το έχω πει και στον Κωστή. Η πλατιά μάζα των ακροατών τώρα που ακούνε το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι από τους γιατρούς που δεν ασχολούνται. Είναι ένα 10%, 15% που δεν ασχολείται. Συνήθως οι γιατροί υψηλοασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ναι. Και λοιπόν, με την πολιτική ασχολούνται οι γιατροί. Να είσαι υπόψη. Γιατρέ, πιστεύω ότι την πλατιά μας των ακροατών που είναι παοξίδες δεν έχουν καταλάβει για ποιο θέμα μιλούσατε τόση ώρα στην εκπομπή. Για ποιο θέμα δηλαδή? Για το σημερινά δύο μάτια, τη Champions League που είχε. Α, εννοείς ότι δηλαδή μιλούσαμε για Champions League και δεν ασχολήθηκε κανένας παοξίδες επειδή. Ναι, όσον αφορά τον κύριο που βγήκε και ανέβασε 180 παλμούς για το βόλιο που φώναζε. Φώναζε, ρε φίλε, το απαγορεύει να φωνάζει τον άνθρωπο. Όχι, δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Α φωνάξω θέλει, δεν με ενδιαφέρει. Δικό του θέμα είναι, δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, δεν το είδα το μάτς του βόλεϊ γιατί είχα μια υποχρέωση, μόνο είδα ότι χάσαμε. Να υπενθυμίσω ότι πολλοί από αυτούς που είναι παοκτσίδες βγαίνουν και λέγαμε ότι παίζεται με τα χέρια, είναι μήπως ότι συνέχεια τις έκφρασες και με κόψει για να είσαι χειλητήρης, καταλαβαίνεις, το έχει πει και αυτό και ο Τζόρνταν πολλές φορές από την έκφραση. Τώρα ξαφνικά, επειδή δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, επειδή στο ποδόσφαιρο πάνε χάλια, στο μπάσκετ δεν υπάρχουν, ένα βόλεϊ τους κρατάει και αυτό τις προάλλες που χάσανε στο κύπελλο και το πήραμε εμείς. Είχαν κρυφτεί όλα τα κλουβιά, δεν έβγαινε να μιλήσει κανείς. Ναι. Τώρα επειδή κάνανε μια νίκη, δεν πήραν για τον τίτλο να συρρεμήσουν λίγο. Ναι. Λες. Έτσι είναι. Τι, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα, τι πόσο, ένα μήνα, έχει πόσο πέρασε που μπέζαμε στο κύπελλο με τελικό. Καλά. Τους αποκλείσαμε και δεν έβγαινε κανείς να μιλήσει τότε. Κόλλα, Κωστή. Μ' ακούς. Έλα, φίλε. Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσω κιόλας. Ναι. Έχω πληροφορία ότι Μπέμπτο Κοντολή θυμάζει να κάνει την Κολοτούμπα και θα συνεχίσει το κύπελο κανονικά, ακούστηκε. Αν συνεχίσει το κύπελο, ο ΠΑΟΚ θα κατέβει με πληροφορία στον ημιτελικό στο Καρεσκάκι. Τώρα λέει, ακούγεται ότι μήπως κατεβάσει, λέει, την ΚΑΠΑ 20, να πούμε, για να μην χάσει τους βαθμούς και τέτοια ακούγονται, δεν ξέρω. Αυτό γιατί θα το κάνει, για να φάει 10-15 γκολ και να γραφτεί την ιστορία ότι έχει χάσει 15 γκολ. Γι' αυτό του είπα κι εγώ σήμερα. Λέω, ρε φίλε, πώς θα γίνει, δηλαδή, θα φας 10 γκολ. Καλύτερα μην κατέβεις να φάεις μείον 3 βαθμούς ή κατέβα κανονικά, παίξε, χάσε, φέρε σοπαλία, θα αποκλειστείς, εντάξει. Αφού είπες όμως ότι δεν κατέβεις, κανονικά δεν πρέπει να κατέβεις. Άρα Κολοτούμπα και δίθεν εξηγητές του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως αποκαλούνται και αυτό αποκαλούνται μάλλον. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Τέλος πάντων, θα δείξει. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Θα δείξει. Έλα, ρε Κώστα, καλημέρα. Έλα, ρε γιατρέ, τι γίνεται, γιατρέ μου. Καλημέρα και εσύ, πόλη που σε πω. Καλημέρα.
Να ρωτήσω κάτι. Ο πρώτος ακροατής που μίλησε για το βόλεϊ είπε σε κάποια φάση όταν τον ρώτησε τι ακριβώς έγινε ότι δεν το είδε αλλά το άκουσε στο ράδιο. Άκουσα καλά. Ναι, δεν το είδα, λέει ο Παοξής. Το άκουσα στο ράδιο γιατί ο άνθρωπος δούλευε. Μάλιστα, και για κάτι το οποίο δεν είδε και άκουσε στο ράδιο. Ναι, αλλά παιδί, του το μεταφέρανε. Του το μεταφέρανε οι ρεπόρτερ τον άνθρωπο. Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου. Είναι και περάσμενο. Ναι, αλλά όμως θα σου πω κάτι όμως. Φταίει ο ακροατής αν άκουσε κάτι και. Ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, ήταν στη δουλειά, τι να κάνει, δηλαδή πρέπει πολύ ο άνθρωπος να δούλευε. Τώρα θα αρχίσω να ορίομαι, θα φτάσω να πούμε ένα βήμα πριν το επεισόδιο. Ναι. Και για κάτι το οποίο δεν έχω δει και επειδή μου το μετέφερε ο Νικολακόπουλος, ας πούμε, εγώ είμαι Ολυμπιακός ή ο Γαβαθιώτης. Κοίταξε, για πολλούς ακροατές τηλεθεατές ταυτίζονται με το ρεπόρτερ, γίνεται οπαδός και ο ρεπόρτερ. Και βλέπει το γεγονός όπως τον συμφέρει να το βλέπει. Είτε από τη μια παράταξη, είτε από την άλλη. Εμείς εδώ βλέπουμε το γεγονός όπως γουστάρουμε να το δούμε. Είμαστε πιο ελεύθεροι. Είμαστε πιο ελεύθεροι άνθρωποι, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Κουβέντα για το Φορτούνι. Ναι. Και μετά πάμε στο θέμα γονείς, παιδιά, γκόμενοι και τα συναφή. Φορτούνις δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλά αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο κάνει τη διαφορά. Από ποδοσφαιριστές είναι ο καλύτερος. Α, μπράβο. Αυτό. Έτσι. Όπως λένε και οι Γάλλοι, έλλειψη καλύτερου κοιμήσου με τη γυναίκα σου. Τα έχουμε, τα αυταδίδουμε. Ναι, λες. Ναι, ναι. Δεν έχουμε κανένα καλύτερο. Άμα ήταν καλύτερο, ξέρω εγώ, Αραβίδη, θα ασχολιόμαστε με τον Αραβίδη. Ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα καλός ή ότι αντιθέτως ότι είναι άχρηστος. Είναι ένας μέτριος παίχτης, ο οποίος σε αυτό το φεγγάρι είναι η πρώτη μούρη. Μάλιστα. Τελειώσαμε με αυτό. Επειδή σ' άκουσα και το μεσημέρι στα γρήγορα, αλλά και τώρα με τον συγγραφέα, θεωρώ ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα το οποίο δεν έχετε διαφορήσει. Δηλαδή, ο χωρισμένος ο άντρας ή η χωρισμένη γυναίκα με το παιδί, όταν φέρει κάποιον, όταν τα φτιάξει, να το πω έτσι, με κάποιον άλλο, συζητάμε απλά για γκόμενη ηλίκη ή για γάμο με προοπτική οικογένεια. Και για γάμο και για γκόμενη ηλίκη. Νομίζω ότι αυτά τα δύο δεν είναι. Όχι, δεν γιατί άμα συζήσεις, άμα πας στο ίδιο σπίτι, δεν έχει σημασία άμα υπάρχει γάμος ή αν υπάρχει. Ναι. Θα σου το πω πώς το βλέπω εγώ ως ανύπαντρος και δεδομένος. Η γυναίκα δεν βάζει εύκολα άντρα μέσα στο σπίτι όταν έχει κορίτσι. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ. Δεν βάζει εύκολα. Ότι, εγώ θεωρώ ότι. Και αν κάποιος. Άκουμε λίγο. Και αν κάποιος άντρας χωρίσει. Αν κάποιος άντρας χωρίσει και έχει κόρη. Και πάει η γυναίκα του και βάλει άλλο άντρα στο σπίτι. Είναι λεπτό το θέμα. Πάρα πολύ λεπτό. Είναι εγώ λεπτό το θέμα. Ναι. Πάρα πολύ λεπτό. Mm. Εγώ θα σου πω όμως το εξής. Ότι όταν εσύ χωρίζεις και το παιδί σου μένει μαζί σου, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, θεωρητικά. Ως κάποιος που δεν είναι γονέας. Η υποχρέωσή σου, η ύψιστη υποχρέωσή σου είναι απέναντι σε αυτό το παιδί. Άρα δηλαδή, η όποια κίνηση κάνεις για να βάλεις κάποιον στο σπίτι, όχι να βρεις γκόμενο και να πάθω κάτω στα μάτια σου, αυτό είναι άλλο θέμα, να βάλεις κάποιον στο σπίτι, είναι το πρώτο κριτήριο κατά πόσο θα πάει καλά με το παιδί σου. Κατά πόσο είναι αρμόδιος, σωστός, να μεγαλώσει μαζί σου το παιδί σου ως κάποιος τρίτος που δεν είναι γονιός, αλλά θα είναι ένα καλό στήριγμα. Όχι, ρε παιδί μου, εμείς και κατά πόσο με αυτό το τρίτο θα μπορείς να κάνεις περαιτέρω οικογένεια. Αυτοί λέγανε ότι μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει το ίδιο του αλουνού το παιδί όσο το δικό του. Και εγώ διαφωνούσα και του λέω δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν γίνεται. Ζητάμε κάποιον ο οποίος θα σκεφτεί ότι έχει μια οικογένεια με μια δομή η οποία δεν είναι η φυσιολογική με την οποία έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι και θα προσπαθήσει τις όποιες ατέλειες έχει αυτή η δομή μαζί με τη μάνα του παιδιού να τις λιάνουν για να μπορέσουν τα παιδιά να μεγαλώσουν καλύτερα, δηλαδή τα δύο παιδιά που θα είναι ετεροθαλή αδέρφια να μην σκέφτονται «Α, η Μαρία εμένα δεν είναι αδερφή μου», αλλά να σκέφτονται «Εγώ με τη Μαρία είμαστε αδέρφια και έτσι όπως είμαστε θα τη βρούμε την άκρη». Παρόλο που θα υπάρχει ο μπαμπάς ή η μαμά η οποία. Ποια άκρη θα βρουν, ρε? Εδώ δεν βρίσκουν άκρη τα κανονικά αδέρφια. Θα βρουν τα άλλα τα αδέρφια. Τρελός έγκες είναι. Κώστα μου, τα παιδιά που μεγαλώνουν μαζί, μέχρι να φτάσουν στο σημείο να καταλάβουν τι σημαίνει συμφέρον, μπορούν να βρουν άκρη. Όταν κάποια στιγμή παντρευτούν και μπουν άλλοι και σφαχτούν για τα χωράφια, είναι άλλο θέμα. Δεν υπάρχουν χωράφια. Αλλά όταν είναι 8 και 10 και 12. Δεν υπάρχουν χωράφια, ρε. Συναισθήματα υπάρχουν, ρε. Όταν είναι 8 και 10 έβαλα εγώ, είναι καθαρά θέμα συναισθήματος. Εγώ έβαλα το σκύλο μες στο σπίτι, ρε. Και μας λέει εγώ. Μας λέει εγώ. Είναι καθαρά θέμα συναισθήματος. Λέει το σκύλο. Ρε, εσύ άκου εδώ, ρε. Λέει το παιδί, λέει. Ρε, το σκύλο δεν το μαλώνεις, λέει, και μαλώνεις εμένα. Δηλαδή, σκύλο έβαλε μέσα και συγκρίθηκε με το σκύλο. Θα βάλω παιδί, ρε. Πάλα.
Το σκύλο έβαλα και λέει το σκύλο να μου. Αλλά το θέμα είναι να ξέρεις τι ζητάς. Ναι. Δεν μπορείς να το αγαπήσεις το ξένο παιδί σαν το. Όχι, δεν μπορείς. Αλλά πρέπει να φροντίσεις. Άλλο να φροντίσεις. Και αυτό το παιδί να μεγαλώσει όσο το δυνατόν. Ναι, ρε φιλαράκι, δεν μπορεί να τα αγαπήσεις όμως το ίδιο με το δικό σου, αυτό λέμε. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να φροντίσεις να μεγαλώσει το καλύτερο. Άλλο αυτό. Αν μπορείς, άστο. Αν είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, κάποιες αρχές και πρέπει να είσαι άνθρωπος σωστός. Άλλο αυτό. Και άλλο το συνέστημα. Αυτό είναι το θέμα που θα το κρίνει ο χωρισμένος γονιός. Δηλαδή η μάνα με κοίταξε, το παιδί που θα έρθει σε μένα. Με τις βλακίες που λέγανε αυτοί σήμερα, ο κόκκινος με τον άλλον, με τις βλακίες που λέγανε και οι δύο. Τότε λοιπόν, όταν πεθάνει ο δικός μου πατέρας, ο κόκκινος στεναχωρέθηκε πάρα πολύ που ήπια 4 κονιάκ, να πούμε, μπουκάλια και έγινε τούρνα. Ή όταν πεθάνει, Θεός φυλάξει, αν υπάρχει Θεός, ο πατέρας του κόκκινου, να στεναχωρηθώ εγώ το ίδιο. Με το δικό μου τον πατέρα και τον πατέρα του κόκκινου. Ο κόκκινος είναι ικανός μέσα στη φελάδα του και στην ψευτιά του να πει ότι ναι, μπορεί να στεναχωρέθηκε το ίδιο πράγμα. Δεν λέει αλήθεια. Γιατί είναι ψεύτης. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο, αλλά νομίζω ότι εσύ το τραβάς από την άλλη. Εδώ η ομάδα μου αδικεύεται που λέει ο Παοξής. Και αδικεύεται και η απέναντι ομάδα. Και εγώ θα στεναχωρηθώ το ίδιο. Δεν έχει το ίδιο. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Αν ο Πογιατή για την ΑΕΚ, αυτό εμένα μου δείχνει ότι ο Μελισσανίδης πάει να τη βγάλει στην πλάκα και να τους κοροϊδέψει πάλι. Δεν το κατάλαβες. Τσάκαλος. Γιατρός είσαι, επιστήμον. Όλα καλά τα υπόλοιπα. Το καταδύναμε, Κώστα μου, το καταδύναμε. Θα μου τα πεις από κοντά. Θα έρθω από κοντά. Χαιρετίσματα και φιλιά σε όλους. Λοιπόν, χαιρετίσματα στέλνουμε εδώ στη θερμή ακροάτριά μας την Πόπη από τη Χαριλάου. Μας στέλνει μήνυμα. Χαιρετισμούς. Πόπη από Χαριλάου. Άρης είναι. Πάω και είναι. Άρης είναι. Μα την καημένη. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Φίλε, καλημέρα. Οπαδός Ηρακλής. Βρε καλώς τον. Πω πω φίλε, τρόμαξε το μάτι μου. Τέτοιο μίσος, δηλαδή γυάλιζε το μάτι σας, να πούμε. Δεν είχατε, δεν είχατε κουράγιο να γράψετε και το όνομα του Μαρινάκη στο πανό, να πούμε. Εντάξει, κάνατε. Στην 13 βρισκόμουν. Ναι. Έχω διαρκείας εκεί και πρώτη φορά είδα καινούργιες φάτσες σήμερα. Στη θύρα 13 είδες καινούργιες φάτσες. Ναι, ήταν ξεκάθαρο ο παδί του Ολυμπιακού μέσα. Εγώ τους αναγνώρισα, δηλαδή δεν ξέραμε ποιος είναι ο Βέλιος. Τέτοιο πράγμα. Ο παδός Ηρακλή που να μην ξέρει το Βέλιο, το νούμερο 39 έλεγε ο άλλος. Τι οπαδί ο παδός ήταν? Ολυμπιακοί. Ήρθαν Ολυμπιακοί στο Καφτατζόγλιο. Γι' αυτό έχει 8.000 σήμερα. Δεν ήταν και τόσοι πολλοί, εντάξει, ήταν προς την πλευρά του φιλοξενούμενου. Όχι, όχι, όλοι μαζί πόσοι ήσασταν. Ήμασταν 7-8.000. Δηλαδή χίλιοι Ολυμπιακοί. Πώς ήταν στο φορτούνι που τον. Δεν πήγα μετά στα έξω. Δηλαδή για να κάνω μια ερώτηση. Περισσότεροι ήταν αυτοί που πήγαν να πάρουν αυτόγραφο από το φορτούνι του Ολυμπιακού ή εσείς που πήγατε να πάρετε αυτόγραφο οι άλλοι του Βέλγιου? Δεν ξέρω, εγώ έφυγα κατευθείαν από το γήπεδο. Εσύ έφυγες από αυτόγραφα. Απλά σε αυτό έχεις δίκιο που λες ότι πράγματι έχουν έρθει Ολυμπιακοί στο στάδιό μας. Ναι. Ναι, αλλά και να ήρθανε, ας πούμε, δεν βάλανε. Ναι, ναι, κοίταξε. Ναι, αλλά ας πούμε, δεν βάλανε κασκόλ όμως. Φυσικά, δεν βάλανε κασκόλ και ήταν νεαροί, δηλαδή ήταν φοιτητές. Φαίνεται ότι ήταν οι άνθρωποι φοιτητές. Ήταν φοιτητάρια, ωραία. Εντάξει. Κατανοητό. Ναι. Και για το Σάββατο είδατε τι έγινε με τον Κρυσάβα εκεί, Τι έγινε το Σάββατο? Όχι, με τον Κρυσάβα λέω, με τον Κρυσάβα εκεί στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τι, για το πανό? Ναι, για το πανό που ξεσηκώθηκε και τον διώξαν. Εντάξει, ο Κρυσάβας να σέβεται τις έδρες, γιατί στα 82 θα φάει κανένα κοτρόνι κατά λάθος από κανέναν ανισόρροπο και θα έχουμε θέματα. Ήταν προκλητικότατος. Να σέβεται τις έδρες, γιατί θα μπει μέσα κανένας παρανοϊκός και θα αρχίσει. Θα είναι και γέρος άντρα. Δεν είναι σωστό να προκαλεί τώρα σε ένα ματς αδιάφορο για τον Ολυμπιακό, αδιάφορο για τον Ηρακλή. Αυτό είναι προκλητικό. Δηλαδή σαλιαρίζει και κάνει για να. Εντάξει, είπαμε. Ο Ολυμπιακό ήταν καλύτερο, αλλά την κόκκινη κάρτα έπρεπε να τη δείξει για να δούμε ένα καλύτερο αγώνα. Αυτό. Αυτό και μόνο. Μετά το 75 έγινε αυτό? Όχι, όχι, στο Βέλιο. Α, στο Βέλιο. Ναι. Έπρεπε να δώσει κόκκινη κάρτα εκεί, όχι η κίτρινη που έδωσε. Μάλιστα, εντάξει. Δεν με χαλάει. Θα ήταν ένα καλύτερο παιχνίδι, α πούμε. Ναι. Από εκεί και μετά. Εντάξει, ναι. Σωστά. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν δίκαιο. Δεν ήμασταν καλύτεροι. Είναι κουραστικό να βλέπεις τον Ηρακλή. Δηλαδή, ναι, πράγμα, δεν είναι κουραστικό να βλέπεις, ας πούμε, τον Ατρόμητο. Δεν είναι κουραστικό να βλέπεις, ξέρω εγώ, ποια όμα, την Ξάνθη. Δεν είναι κουραστικό να βλέπεις τον Πλατανιά.
Εντάξει. Δεν είναι κουραστικό να βλέπει τα Γιάννενα. Είναι κουραστικό το τελευταίο καιρό να βλέπει τον Ηρακλή, γιατί δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο για του παίκτε. Και να σου πω και το άλλο. Είναι τρει μήνε απλήρωτοι. Και σου λέει ο άλλο, τελειώνει το πρωτάθλημα. Απλήρωτο είμαι. Θα κάνω εγώ τώρα τι. Επειδή είναι ο παδό θύρα 10 τρελαμένο με την Τρίπολη και με τον Ολυμπιακό, πρέπει να βγάλω εγώ τα σωδικά μου. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Απρίλιο μήνα τώρα. Απρίλιο μήνα τώρα έχω αρχίσει και ζέστε. Τουρίστα είμαι. Ήταν ένα κλικ καλύτερη πάντως από την Τρίπολη σήμερα. Ποιος? Από τον αγώνα της Τρίπολης. Γιατί ο Ηρακλής, ναι. Ήταν ένα κλικ καλύτερη. Και απορώ γιατί ο Παπαδόπουλος δεν βάζει τους καινούργιους. Δεν βάζει τον Καραγκούνη, δεν βάζει τον τερματοφύλακα το μικρό, το Γιαννίκογλου. Και κάθεται και βάζει τον Μπερνής, αυτόν τον απαράδεκτο. Ναι. Εφόσον λες είσαι αδιάφορος. Ναι. Εφόσον είσαι αδιάφορος, γιατί δεν βάζει, ναι. Ακριβώς. Δοκίμασε και τους άλλους που δεν παίζουν. Πάντως με το Βέλιο. Τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο Κυριακή με Κυριακή. Ναι, όσο εμφανίζεται έτσι. Δηλαδή, κάπου κάθε Κυριακή πέφτει και από 50.000 ευρώ η αξία του, ρε παιδί μου. Αυτό πράγματι. Και κακό αυτό. Να κάνεις κακό φίνις. Δεν βοηθάει και η ομάδα. Και αυτός έχει πέσει. Δεν βοηθάει και η ομάδα. Δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει κανείς. Δεν βοηθάει η ομάδα. Πώς θα γίνει. Ας ελπίσουμε του χρόνου σε κάτι καλύτερο. Ναι, τώρα που θα έχεις και Αλβανό επενδυτή, θα πας και στο. Θα πας και στην Ευκαρπία εκεί πέρα. Θα μπλεχτούν πολλοί εκεί πέρα. Θα μπλεχτεί ο Ηρακλής στην Ευκαρπία. Θα μπλεχτεί ο Μακεδονικός στην Ευκαρπία. Θα μπλεχτεί το στρατόπεδο που δεν είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ στην Ευκαρπία. Θα έρθουν εκεί πέρα οι παλαβοί αυτοί που είναι. Πώς τους λένε οι γιατροί αυτούς. Οι φυσιολάτρες. Πώς τους λένε αυτούς τους. Πώς τους λένε αυτούς τους. Τους οικολόγους. Οι οικολόγοι. Θα μπλεχτούν τίποτα από τίποτα αρχαία τίποτα. Θα έρθουν και άλλοι από κάτω οι άλλοι παλαβοί αρχαιολόγοι. Ένα χαρμάνι τη φλαμάρα, θα πούμε. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ωραία πράγματα. Καλό επόμενη πράγμα. Γραμμή, ναι. Γιατρέ μου, πώς πάει ο βελονισμός. Εδώ εμένα τι μπορείς να με κάνεις. Εσύ συνεχίζεις την αποθεραπεία σου για τις κύλες που έρχεσαι κάθε εβδομάδα μια φορά τώρα τουλάχιστον. Για πιάσει την κύλη εδώ, για δεις. Σημείωσε αυτό. Είναι. Ναι, όλο αυτό το σημείωσε εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Νομίζω ότι μας έχουμε ξεμπλοκάρει αρκετά. Ναι. Κολυμπάς τώρα άνετα. Άνετα. Κάνεις κάποιες ασκήσεις. Κάνω και 25 άρια. Ναι. Νομίζω σιγά σιγά σε ένα μήνα θα είσαι πλήρως. Έχουμε γραμματεία 63, πατάω το κουδούνι, με ανοίγει η κορίνα. Έρχομαι στον έκτο όροφο, με βάζεις μπρούμητα, με βάζεις. Στα αυτιά μη με βάζει, γιατί με βάζει τα αυτιά, ρε. Είναι και το ευελονισμό είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Γιατί με βάζει τα αυτιά. Χρειάζεται. Και στο αυτί. Εντάξει, είναι λίγο ευαίσθητο το αυτί, αλλά. Είναι λίγο ευαίσθητο το αυτί, εγώ. Ναι, όχι μόνο εσύ, εντάξει. Α, και άλλο. Ο φίλος μας ο Γιάννης δεν το άρεσε πολύ. Δεν το άρεσε πολύ. Ναι. Σαν να βάζει σκουλαρίκια, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Είναι ένα. Ένα τρόπο όμω να σε βοηθήσουμε αρκετά. Για πε το τηλέφωνο, γιατρέ. 282-400. 282-400. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ελεύθερες οι γραμμές. 90-90-90. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 πολλά μηνύματα θα τα διαβάσουμε. Έλα φίλε. Πες μας και που δεν έχεις πρόβλημα εσύ για να μην σε βάλει βελόνα ο γιατρός. Είδες. Θα πεθάνω νέος. Είδες. Λοιπόν. Τώρα εμπλεκόμαστε και εμείς με το καρατάσο. Το ζητάμε και εμείς. Εσείς γιατί το ζητάτε το καρατάσο. Γιατί θα δώσουμε το δασιγένιο κάπου να κάνουμε ευρωπόνηση. Τι να πάρει, είναι. Θέλουμε τουλάχιστον από τα 700 τα 350 στρέμματα. Ναι. Διότι θέλουμε να ανοίξουμε οδοντοτεχνική και οδοντιατρική σχολή. Μάλιστα. Με το όνομα Λάμπρος. Λάμπρος. Ναι. 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 Δεν θέλουμε εμείς, δηλαδή. Είναι βάσανο. Ο Λάμπρος είναι βάσανο. Πιστεύω ότι. Κοίταξε. Προσέχανε αυτοί που το φέρανε και το μοστράρανε εκεί, προεδράρα να πούμε Λάμπρο Σκόδα τα ντουμάνια και τις μαζεύεται τώρα. Τι να πω, ρε. Τι έγινε τα ντουμάνια τώρα. Ντουμάνια, Αλάνι. Άναψε το ντουμάνι. Μας κατέβρεχε και με τη Μάνικα για να μην κάνουμε φασαρία. Ναι, αλλά μόνο τη θύρα 3 να δρώσει. Η θύρα 1 που δεν τον ακούσατε. Τη θύρα 1 την έβρεχε επίτηδες για να μην πετάξει τίποτα. Τη θύρα 3 την έριχνε βρόχινο το νερό. Το νερό ήταν. Μας το ρίχνει υποπίεση στην ΕΝΑ, κατάλαβες. Υποπίεση, να το γιατί ξέρω. Εκεί υπήρχαν τα ποντίκια και έπρεπε να ξεπληθεί η θύρα. Κατάλαβες τώρα εσύ. Λοιπόν, επειδή το θέμα που πιάσατε το μεσημέρι, ο άλλος ο κομμουνιστής είναι γενικός ανιστόρητος και ώρες-ώρες τρελαίνει τον κόσμο. Ο κομμουνιστής είναι ανιστόρητος. Επειδή εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε τρίτο γάμο, έχω δύο παιδιά με την τρίτη μου γυναίκα, ένα παιδί με την πρώτη μου. Και στη δεύτερη μου γυναίκα της μεγάλωσα το παιδί, το πήρα 1,5 χρονών και το έκανα 11,5 χρονών όταν ξαναχώρησα. Μεγάλα κουράγια έχεις, ρε φίλε.
Μεγάλα κουράγια. Και τις έκανα και τις τρεις θρησκευτικό, να ξέρεις, τις πήρα στην εκκλησία κανονικά για να μην έχουν να λένε με νηφικά και μετά συμμαζεύεται. Λοιπόν, η κατάσταση είναι ακριβώς, όχι ακριβώς όπως την είπες, αλλά έχει μια ιδιορυθμία. Όταν παντρευτείς μια γυναίκα ή αρχίζεις να συζείς με μια γυναίκα με όνειρο το γάμο και έχει παιδί από τον προηγούμενο άντρα της και έχεις και εσύ παιδί από την προηγούμενη σου γυναίκα και είναι και τα δύο κορίτσια, ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι, το καταλαβαίνω. Διότι θα τύχει κάποια στιγμή εσύ, επειδή θέλεις απελπισμένα τη νέα σου σύζυγο, γιατί πρώτα την έχεις δει ερωτικά τη Βικτωρία, δηλαδή με ανεβάζει, με εξιτάρει και τα δε συμμαζεύεται, έτσι. Μα κουμπάει. Ναι, με τρελαίνει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Τα κάνει όλα τέλεια. Τα βλέπεις έτσι στην αρχή όλα και τα λοιπά. Στην αρχή. Δείχνεις περισσότερη αδυναμία στο παιδί το οποίο δεν είναι δικό σου. Δυστυχώς αυτό είναι λάθος, έτσι. Α, λόγω της... Θοδωρέ, συγγνώμη για να... Λόγω της συντρόφου γίνεται αυτό, λες. Τι νομίζεις εσύ ότι γίνεται? Ναι. Μα καταρχάς μέσα σου εσύ ως άντρας, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς είναι, θα πεις, ξέρεις τώρα δεν κάνει από τη λέξη, ας πούμε, εντάξει δεν κάνει, είναι, δεν είναι και σωστό να την πεις, αλλά λες ότι ναι, έλα τώρα εγώ το αλουνού τώρα ξέρω εγώ και λοιπά, δεν γίνεται ρε φίλε, έχω και εγώ παιδί, έτσι. Πάντα υπάρχει αυτό μέσα, αλλά επειδή έχεις τον έρωτα, την τρέλα, τον ερωτισμό, τη λέξη, ας πούμε, που λέμε, που βγάζεις με την καινούργια σου σύντροφο, ξέρω εγώ και τα λοιπά, γιατί είσαι πάνω σαν τουζένια σου. Ανανεώθηκες. Νιώθεις, ναι, ανανεώθηκες. Και νιώθεις ότι πρέπει να κοιτάξεις και το παιδί της, μπορεί και λίγο παραπάνω από το δικό σου. Εν μέρει δεν είναι λάθος, αλλά δεν μπορείς να παραμελείς και το δικό σου παιδί. Επειδή έτυχε, ας πούμε, να δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα, και ήταν λάθος από μένα. Το οποίο το παραδέχτηκα, έτσι, στο παιδί μου. Είδες τι λεπτές ισορροπίες. Σήμερα το παιδί μου, ας πούμε, είναι 23 χρονών και με έχει κάνει και δύο φορές παππού. Η κόρη μου, έτσι, από τον πρώτο μου γάμο. Και πουλάς, και δύο εγγόνια. Και πουλάς μαγκές παρά τα αυτά, κάθερμα. Δεν έχει σημασία αυτό. Πλάκα σε καρό. Απλά στο θέμα το οποίο αναπτύξατε, υπάρχει ιδιομορφία. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το ότι θα πονέσεις όταν το παιδί αυτό, παράδειγμα, το βράδυ θα σηκώσει πυρετό ή θα χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, θα χρειαστεί να πάει σε ένα γιατρό, είναι δεδομένο της απονέσεις, γιατί το βλέπεις πρώτα σαν γονιός. Αν δεν το δεις σαν γονιός και το δεις εξ ολοκλήρου με την άλλη άποψη, το ότι είσαι ξανά παντρεμένος με μια νέα γυναίκα κτλ., έχει χάσει το παιχνίδι, κατάλαβες. Δεν μπορείς να μπεις με το παιχνίδι. Κατανοητό. Είσαι εκτός δηλαδή από το θέμα, κατάλαβες. Κατανοητό. Δηλαδή για αυτό που σου λέγει άλλος και εσύ επέμενες εκείνη τη στιγμή, ήθελα να βγω, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή. Είχες απόλυτο δίκιο με τον τρόπο που επέμενες. Γιατί δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα, ρε φίλε. Δεν στέκονται. Αυτό που το έλεγες εσύ είναι αλήθεια. Δηλαδή θα παραμελήσεις το παιδί σου, δεν θα το κοιτάξεις. Καταλαβαίνεις. Τι να πω, ρε φίλε. Ο άλλος είπε σε, αν ήταν μια βάρκα, λέει, 1000 παιδιά, μάλλον 100 παιδιά, και σε μια βάρκα το δικό μου, λέει, άμα ήταν να διαλέξω, λέει, μια βάρκα, λέει, να σώσω, θα θάσω, λέει, τα 100. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε κόκκινα, του λέω, δεν γίνεται αυτό. Λέω, δηλαδή δεν γίνεται. Να σε πω κάτι. Ας σε πω, ο κόκκινος είναι Phantom Duck και θα τάσουν και τις δυο τις βάρκες. Σαν το κουμπί με τη σφαίρα. Με το κουμπί με τη σφαίρα, ναι. Δεν μου λες και εσύ από το πλέον τώρα, να φύγουμε από αυτό το θέμα το κοινωνικό πολιτικό. Ωραία, εντάξει. Οι κινήσεις μετά το 1-200 της κοστολόγησης του δασιγενείου, εσύ ποιες πιστεύεις ότι πρέπει να είναι? Εμένα μου είπαν, γιατί δεν το ήξερα το θέμα πως πρέπει να γίνει, ότι αυτό, λέει, θα πέσει, λέει, στην πορεία. Ναι. Θα πάει, πρόσεξε, δηλαδή στο όμως, μισό. Και... πρόσεξε όμως ότι το θέμα είναι εδώ, ότι σε ένα μέρος ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος του ανθρώπου που είναι στο Ντουμπάι, Παρίσι, Παρίσι, Ντουμπάι, λοιπόν, και γωνία Αγία Σοφίας, κατάλαβες εσύ τώρα τι λέω. Λοιπόν, είπε ότι η ΠΑΕ, ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης, ο εργασιτέχνης στην ουσία που διοικεί το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, ναι, δεν έθεσε το θέμα του πληστηριασμού, ναι, αλλά το άφησε ως θέμα αγοράς. Ναι, που ήταν λάθος. Αν έθετε το θέμα του πληστηριασμού, αυτό μπορεί να ήταν 200 και να ήταν 400 χιλιάρικα. Έκανε λάθος και εδώ το ερώτημα... Το πληστηριασμό με 2,5 εκατοστάρικα, ναι, ναι, το παράδειγμα, εγώ αν τα είχα, λέμε...
αύριο το πρωί μπορούσα να πάω να το πάρω. Το ερώτημα έγινε σκοπίμως. Αυτό το πράγμα ήταν λάθος. Κοίταξε να δω. Εδώ τώρα μπαίνουν για όλοι μέσα σου και λες. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Επειδή σου ξαναείπα και επειδή τα γνωρίζεις από πρώτο χέρι ότι αυτό το σωματείο και να πάει στην Α τοπική κατηγορία ή στο Γ αεραστεχνικό της Θεσσαλονίκης, από κάτω από το γήπεδο βγάζει λεφτά. Και σου εξήγησα και τους λόγους για τους οποίους βγάζει. Έχω μία αντίληψη ότι όχι από την πλευρά Καρυπίδη, δεν είμαι προστάτης του κύριου Καρυπίδη, προς Θεού το ξεχωρίζω. Όχι από την πλευρά τόσο του κύριου Καρυπίδη, ούτε κατηγορώ τον Χρυσοχρόνια, ναι, γιατί τον γνωρίζω πολύ καλά τον άνθρωπο και τον άδελφό του. Και ξέρω τι παιδιά είναι. Έχω μία εντύπωση ότι κάποιοι σκοπίμως έθεσαν την ιστορία να πάει προς αγορά και όχι προς πληστηριασμό. Γιατί εδώ υπάρχει δόλος εν μέρη. Γιατί αυτή τη στιγμή κρατάμε στη ζωή, ναι, τον κύριο Σκόρδα, ας πούμε, όταν μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης επιτέλους που πρέπει να το πάρει απόφαση, εφόσον έχει βγει ένα νόμιμο πόρισμα από τους ορκωτούς λογιστές της Νέξια ότι η ομάδα διαχειριστικά έχει πάει στα 38,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Και ονομαστικά υπάρχουν που έχουν πάει τα χρέη. Γνωρίζουμε ότι την τάδε περίοδο από 2004-2008 ο συγκεκριμένος πρόεδρος δεν απέδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για το ΦΠΑ. Δεν απέδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταγραφές. Δεν απέδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για εκεί, ο τάδε, τάδε, τάδε. Γιατί δεν κινούμαστε νομικά εναντίον αυτών των κυρίων οι οποίοι μας πηγαίνουν νομικά ώστε να μην χάσουν τα σπίτια τους, ώστε να κινηθούμε και εμείς νομικά απέναντί τους για διαφυγόντα κέρδη για το σωματείο που λέγεται Άρης. Εγώ δεν σου μίλησα για τους ανθρώπους που είναι τους φιλάθλους. Οι φιλάθλοι τα χάσαν τα λεφτά τους όλοι που τα βάλαμε. Και αυτοί που κάποιοι βάλανε λεφτά. Το σωματείο σήμερα, εσύ πες μου, ο κολλητός σου, ο φίλος σου, ο φίλος του μπαμπά σου, σχολημένου του μπαμπά σου, γιατί δεν κινείται νομικά έναν αυτόν που στα χέρια του έχει ένα διαχειριστικό πόρισμα, το οποίο έχει μεγάλη βάση, έτσι δεν είναι, το αμφισβητεί. Έχει άγνοια, από... έχει βάση. Άγνοια νομική. Έχει άγνοια νομική, ναι, αλλά ρε Κώστα, δεν γίνεται να σέρνεται ένα σωματείο και ένας κόσμος να ταλαιπωρείται. Αυτό έχει... Το χειρότερο είναι ότι το θέμα του πληστηριασμού, ο μέσος φίλαθλος του Άρη πιστεύει ότι γίνεται εκ του πονηρού. Αυτό σου είπα και εγώ. Φυσικά. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν αύριο το πρωί έκανε ένα άνοιγμα ο Καρυπίδης και έλεγε ότι δεν υπάρχει πληστηριασμός αυτό και ξεκινάει με 1 εκατομμύριο που δεν μπορεί να πάει παραπάνω, σταδιακά θα έπεφτε. Δεν θα υπήρχαν έστω 2-3 οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι θα λέγανε ότι αυτό μπορώ να το πάρω, παράδειγμα 2-3 να το παίρναμε από 100 χιλιάρικα, άνετα, να το εκμεταλλευόμασταν και να μην το δίναμε ποτέ στον Άρη, ρε παιδί μου. Άνετα. Θα σώζαμε μια κατάσταση. Άνετα. Λοιπόν, γιατί δεν έγινε αυτό και πήγαμε σε αγοροπολισία. Τώρα έχουμε 1-200 την αγοροπολισία. Τρύπημα έγινε. 2-200 προς την εφορία και 800 προς τρίτους. Δηλαδή πάμε στα 4-200. Δηλαδή πρέπει να έρθει κάποιος με 4,5 εκατομμύρια ευρώ να πάρει αυτό. Έτσι. Το οποίο ξέρεις τι πρέπει να κάνει μετά, να το μεταπουλήσει. Μα δεν μπορεί να το μεταπουλήσει. Διότι το χωράει τώρα εκεί, πάει 50-60 χιλιάρικα το στρέμμα. Τι να πάρει δηλαδή να το πάμε πουλήσει. Για φήμη. Δεν είναι το θέμα το αφημί. Άλλο σου λέω. Δεν είναι το θέμα μόνο το αφημί. Το θέμα δεν είναι μόνο το αφημί. Εγώ ρωτάω γιατί δεν έγινε αυτή η διαδικασία που είπαμε πριν και γιατί δεν ξεκινάει πλέον η διαδικασία να κατατεθεί το πόρισμα της Νέξια στον εισαγγελέα υπηρεσίας, ρε φίλε. Να υπάρξουν, να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες. Αυτά πρέπει να κάνει ο κύριος. Και να διεκδικήσει ο κύριος Ψηφίδης τα διαφυγόντα κέρδη για τον Άρη. Όχι για την ΠΑΕ, για τον Άρη. Γιατί αν πάρει κάποια λεφτά τα διαφυγόντα κέρδη και το βόλεϊ δεν θα έπεφτε και άλλα τμήματα θα λειτουργούσαν. Έτσι δεν είναι. Μα είναι ερασιτεχνικό, δεν είναι σήμερα το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Σε ερασιτεχνική κατηγορία δεν ανήκει. Δυστυχώς είναι αλήθεια αυτά που λες. Τα λέμε. Άρα δεν θα είχε κέρδος ο Άρης να πλήρωνε και το φυσικό αέριο και το νερό του και όλα τα αξιοποιημένα. Τη ΔΕΗ του. Από τα διαφυγόντα κέρδη δεν θα το είχε. Γιατί δεν πάμε σε αυτό το κεφάλαιο και αυτό το κεφάλαιο της Νέξια. Το έχουμε πνίξει. Το πνίγουν όλοι δυστυχώς. Κάναν έρανο για να το πληρώσουν 16 χιλιάρικα και το πόρισμα δεν πήγε ποτέ εκεί που έπρεπε να πάει. Κλείσαμε. Εγώ, γιατί. Κλείσαμε. Το γιατί θα μας το απαντήσει η οικογένεια αν το απαντήσει ποτέ.
Πάντως ο κόσμος, όποιος ασχολείται, το θεωρεί εκ του πονηρού. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνουμε? Τι παλεύουμε? Μπράβο. Αυτός που κάνει το αντιπαουξίδικο βιογραφικό από την Τούμπα, κάτι ρώτησε για μας τους παουξίδες ότι δεν γνωρίζουμε από Champions League. Το είπε ειρωνικά ότι... κατάλαβα εγώ τι είπε. Το Champions League πόσα χρόνια έχει, ρε Κώστα, που παίζει? 25, 23. Σε αυτό το Champions League πόσες φορές έχει πάει ο Ολυμπιακός? Και στα 23, ή στα 22. Νομίζω έλειψε από ένα ή από δύο. Στα 21 ή στα 22. Τώρα που θα παίξει προκριματικό για να μπει στο Μήλος, μήπως καταλάβει και τη διαφορά? Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με την Dortmund. Ποια Dortmund, ρε, εκεί ποντάρει τώρα για να πει έτσι. Έτσι, ποντάρει, υποστηρίζει την Dortmund. Άστο να παίξει ένα προκριματικό, ρε, να δει τι ομάδα είναι. Που έμπαινε συνέχεια αέρα πατέρα, με τα καρακιουζλίκια που κάνει στον Νίκο Πρωτάθλημα. Έμπαινε, φίλε, αλλά τώρα του δίνει τη δυνατότητα να μην μπει καθόλου με τον Brexit. Αλλά εμείς τον Brexit φοβόμαστε να πούμε ότι δεν το θέλουμε. Αυτό είναι που ενοχλεί. Όχι, άλλο ήθελα να πω. Κατάλαβα τι θα πεις. Ότι αυτός γεννήθηκε και έβλεπε την ομάδα του να παίρνει στους ομίλους χωρίς να δίνει καν προκριματικό. Μπορεί να πει και κάτι άλλο, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα και ο Ολυμπιακός είναι στην Ελλάδα. Πού ναι. Είναι αυτό, πού υπάρχει αυτό? Υπάρχει ένα πρωτάθλημα Βόρειας Ελλάδας, ας πούμε, που αγωνίζει το ΠΑΟΚ? Όχι, το βάζει το μέτρο βιογραφικά, δηλαδή γεωγραφικά. Ναι, ρε, αυτά είναι γεωγραφικά το βάζει. Ρε, ναι. Αυτό είναι τρυπάκι, σας πάει αλλού. Δεν υπάρχει ένα πρωτάθλημα Βόρειας Ελλάδας. Υπάρχει Ελλάδας, έτσι, και αγωνίζει το ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο Ραγλής και όλοι οι άλλοι. Άρης δεν είναι δηλαδή. Ναι, αλλά όμως όταν εσύ λες ότι είμαι μόνο στην πόλη, δεν βάζεις όρια. Γι' αυτό τι λέει λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και ο Ολυμπιακός και αυτές είναι μεγάλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ όταν έπαιζε στην Ευρώπη και έδινε βαθμούς για να μπαίνει ο Ολυμπιακός στα Champions League. Σε χρησιμοποιούσε, ρε φίλε. Είναι δηλαδή μεγάλη ομάδα. Σε χρησιμοποιούσε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Σε χρησιμοποιούσε. Έτσι. Τώρα δεν τον χρησιμοποιήσουν και άλλοι, γιατί θα πέσουν οι μάσκες, θα δίνει προκριματικά. Άντε να το δω τώρα. Για να δούμε. Αυτά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενος κύριος. Ραπ, αυτό που θα σου πω πρώτη φορά το είδα χθες. Βλέπαμε τους αγώνες Τσουλού σε μια καφετέρια και σε μια οθόνη έδειχνε βόλι. Κάποια στιγμή βλέπω καμιά δεκαριά να φωνάζουν και να πανηγυρίζουν και να λένε την καρσόνα να χαμηλώσει, λέει, τη φωνή στην οθόνη που έδειχνε Τσουλού και να ανεβάσει την ένταση στην οθόνη που έδειχνε το βόλι του ΠΑΟΚ. Τι άλλο θα δω, λίγες τρίχες μας έμειναν και αυτές θα μας πέσουν. Φίλε, τι να κάνουμε, ο ένας έχει το μπάσκετ, ο άλλος βλέπει βόλεϊ, οι ορίζοντες επεκτείνονται, διευρύνονται. Μήνυμα ο Παπαμπρίζας, ο οποίος ηρωνεύεται του Ηρακλειδής λέγοντας τρομερή εκδίκηση του Γυραιού Κυριακή Τετάρτη με Ολυμπιακό και Τρίπολη. Τι έχεις να σχολιάσεις για τους αυτόνομους πιστολέρο? Χαχαχαχα, γελάει ο Παπαμπρίζας. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κώστας Ολυμπιακός. Καταρχήν, αυτό που έλεγε το παιδί από την Τούμπα, ο Ολυμπιακός, δεν είπε ότι δεν έχετε παίξει πάνω από τη Champions League. Είπε την αλήθεια, η οποία είναι ότι δύο μέρες τώρα έχουν γίνει παιχνίδια Champions League και δεν έχει πάρει ένας άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη και να μιλήσει για αυτά τα δύο παιχνίδια. Ότι είστε άσχετα από ποδόσφαιρο γενικά εκτός από ΠΑΟΚ, ότι δεν βλέπετε αυτό. Λέμε, τέλος πάντων, και εγώ το λέω. Εσύ και λες λοιπόν, εσύ, σαν Ολυμπιακός, ότι οι παοξίδες γενικά οι Θεσσαλονικοί είναι άσχετοι από ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό αποδεικνύεται από το σημερινό, ας πούμε, ότι μιλήσαμε για Champions League, για ομάδες και δεν πήρε κανένας. Σήμερα, ας πούμε, έχει γίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι απίστευτο, το 2-0 της Wolves, το οποίο δεν το είδα, δεν το άλλο παιχνίδι εγώ. Ναι. Αλλά ξέρω εγώ, κάποιος πρέπει να το κίνησε ενδιαφέρον. Τι έγινε εκεί, πώς η Wolves κέρδισε 2-0 τη Real Madrid, ξέρω εγώ. Ναι, να αναλυθεί το θέμα το οποίο το είδαμε εμείς και το γράψαμε και το αναλύσαμε. Και στο άλλο παιχνίδι είδαμε δύο ομάδες οι οποίες έχουν δώσει, δεν ξέρω, κοντά στο δις μπορεί να, όχι μαζική δύο, η καθημερινή έχει χωριστά σε λεφτά, δηλαδή από τα μπήκαν οι Άραβες, πρέπει να έχουν δώσει 4-5 έτη πόσο ενοικίες στην καθεμιά, στο ένα δις. Και είδαμε κάτι άμυνες οι οποίες η μία δίνει το παιχνίδι στην άλλη. Αυτά τα τραγικά πράγματα και δεν έχει βγει κανένας να μιλήσει για τίποτα. Δηλαδή δεν κάλεσαν να δουν Ιμπραήμοβιτς, δεν κάλεσαν να δουν τον De Bruyne, αυτός ο Βέλγος, ο παιχταράς που βάλει το πρώτο γκολ άμα το είδες. Και κανένας δεν μιλάει για τίποτα, μόνο ακούμε για το βόλεϊ, δεν ξέρω, άλλος πήρε και είπε για το βόλεϊ που δεν είχε δει και το παιχνίδι και ήταν και εξοργισμένος. Ναι. Αυτό λέμε, ότι γενικά ότι δεν παρακολουθεί τον αθλητισμό, κοιτάνε μόνο τον ΠΑΟΚ και τέλος, αυτό λέμε. Να σου πω τώρα, εγώ δηλαδή έχω... θεωρείς τους παοξίδες άμπαλους, στα ίσια? Ναι, στα ίσια, αλλά δεν πήρα γι' αυτό. Έχω απλά έχω πάρει πολλή ώρα και έχει προχωρήσει. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, εσύ που σηλά της άμυνας, πώς το κρίνεις
ότι οι αμυντικές ομάδες, μόνο η Ατλέτικο έχει μείνει που λογικά θα μείνει εκτός γιατί θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι χωρίς δύο παίχτες της. Πώς το κλείνεις ότι θα πάμε στους 4 και ήδη στους 8 υπάρχει μόνο μία αμυντικογενής ομάδα και στους 4 δεν θα υπάρχει καμία. Δηλαδή και άλλες φορές συνήθως οι επιθετικογενείς ομάδες που είναι γνωστές παίρνουν τον τίτλο, αλλά έχουμε και ομάδες που παίζουν αμυντικά και πάνε καλά. Φέτος όλες βγαίνουν εκτός. Πώς σου φαίνεται εσένα που είσαι λάτρης της άμυνας? Θα σου πω. Εγώ είμαι λάτρης της άμυνας. Γιατί? Πιστεύω ότι εάν έχεις μια πολύ καλή άμυνα και μια μέτρια επίθεση και σεβαστείς την άμυνά σου στηρίζοντας την επίθεση μέσα από την άμυνα, μπορείς να πάρεις αποτελέσματα. Αντίθετα, αν έχεις, εγώ μεγάλωσα με Ηρακλή δεκαετία του 80 και έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Έχω μεγαλώσει με Βραζιλία του 1982 και έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Εντάξει, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Ναι, εγώ καταλάβει. Ναι. Έχω καταλάβει ότι εσύ σ' αρέσει η άμυνα επειδή μπορεί να κάνει η μικρή ομάδα του την έκπληξη. Αυτό έχω καταλάβει εγώ πιο πολύ. Δεν σ' αρέσει μια σούπερ ομάδα. Δεν θα σ' αρέσει να παίζει άμυνα η Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, να παίξουν άμυνα αυτές οι ομάδες. Θες να, να κάνει η μικρή ομάδα την άμυνά της και να κερδίσει τη μεγαλύτερη ομάδα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Να είσαι με το outsider, κάπως έτσι το έχω δει. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει η άμυνα ακόμα και για τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Και πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, σήμερα ας πούμε η Ρεάλ, με τέτοιους παιχταράδες μπροστά, δεν έκανε κάτι καλά στην άμυνα. Δεν το έχω δει το παιχνίδι. Μου είπανε το πρώτο πέναλτι, το πέναλτι τέλος πάντων δεν ήταν. Άσε τον πέναλτι. Λέω ότι οι ομάδες οι οποίες σε τουρνουά προσέχουν την άμυνά τους πολύ, βάζουν επιστήμη στην άμυνά τους. Ναι, άλλο το τουρνουά όμως, Κώστα. Μην μου κοιτάς, το τουρνουά γίνεται το καλοκαίρι. Το Champions League δηλαδή δεν είναι ακριβώς τουρνουά. Σαν τουρνουά είναι. Δεν είναι σαν τουρνουά, όχι, γιατί η ομάδα άμα δεις που το πρώτο εξάμεινο τώρα πια πάει καλά, το δεύτερο εξάμεινο πέφτει συνήθως. Εκτός από την Μπαρσελόνα ή καμιά φορά την Bayern. Οι άλλες ομάδες, δηλαδή η Real που το πήρε πρόπερση, ήταν σάπια όλη τη χρονιά και έκανε στο τέλος τρεις φοβερούς μήνες και το πήρε. Είναι διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς τουρνουά. Τουρνουά είναι ένα πράγμα που γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα ενός μήνα. Όχι αυτό το πράγμα, αυτό είναι αλλιώς είναι τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς τουρνουά. Δηλαδή θες να πεις ότι η Μπαρσελόνα δεν προσέχει την άμυνά τη. Και είναι εκεί, η Bayern δεν προσέχει την άμυνά της και είναι εκεί. Η Μπαρσελόνα την άμυνά της την προσέχει. Η Bayern όχι, δεν την προσέχει την άμυνά της. Η Bayern ποια άμυνα, καταρχήν δεν έχει άμυνα. Δηλαδή, αμυντικό. Εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Η Arsenal με αυτό το ταλέντο μεσοεπιθετικά, θεωρείς ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη από τη Leicester που θα πάρει το πρωτάθλημα? Απ' τη μέση και μπροστά η Arsenal. Είναι χειρότερη ή καλύτερη? Εγώ επειδή το παρακολουθώ το αγγλικό πρωτάθλημα, θεωρώ ότι η Arsenal είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία δεν ξέρω πώς το παθαίνει να μην μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Μ' αρέσει το πόσο παίζει, αν και εγώ εδώ είναι το κέριο ερώτημα. Ενώ χαιρόμαστε να βλέπουμε την Arsenal. Ναι, δεν θα πάρει τίτλους. Εντάξει, αυτό είναι σταθερό, αλλά πάντως από τη Leicester, η Leicester κάνει μια έκπληξη. Δεν είναι, η Arsenal είναι καλύτερα από τη Leicester. Απλά η Leicester κάνει μια έκπληξη και είναι και τυχερή γιατί και ευνοείται από την τύχη και έχει ευνοηθεί και από τη διαιτησία. Έχει πάρει και παιχνίδι με goal offside τότε με την Newcastle και τώρα αυτή την εβδομάδα κάτι πέναλτι τα φάγανε. Και γενικά την έχει βοηθήσει. Δηλαδή η Leicester δεν είναι ακριβώς παράμυθι. Έχουν γίνει και κάποια πράγματα τα οποία έχουν πάει υπέρ της. Αλλά εγώ άλλο λέω, εγώ βλέπω, θέλω να σου πω για τη Real Madrid, ότι είχε Μακελελέ, είχε τόσους παίχτες και έδιωξε όλα τα εξάρια, έμεινε χωρίς εξάρια. Αυτό σου λέω, πώς το κρίνεις εσύ? Εγώ διαφωνώ. Η Bayern παίρνει πρωτάθλημα στη Γερμανία γιατί έχει τεράστια διαφορά ποιότητας από τις άλλες ομάδες. Και εγώ αυτό πιστεύω, ναι, εννοείται, αλλά Champions League είναι και εκεί καλή. Μπορεί να μην το παίρνει, αλλά μην ξεχνάς ότι η Μπαρσελόνα παίρνει ας πούμε το πρωτάθλημα γιατί έχει τρεις μάγους μαζί. Και η αδυναμία της στην άμυνα που παίζει ζώνη, που παίζει ψηλά, που για μένα ο Ράκητης και ο Μπούσκετς και ο Ινιέστα δεν είναι ότι καλύτερο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το παίρνει. Ο Μπούσκετς είναι πολύ καλός. Εντάξει. Ο Μπούσκετς είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Άμα τον παρατηρήσει, είναι πολύ καλός που παίζει. Και ξέρει απίστευτο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι Ξάβι Αλόνσο, αλλά μετά τον Ξάβι Αλόνσο πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια είναι ο καλύτερος. Δεν είναι. Ο Ξάβι Αλόνσο ήταν φοβερός, εντάξει. Το ότι παίζουν με ένα αμυντικό χαφ, μην ξεχνάς ότι και οι δύο εσωτερικοί μέση γυρνάνε πίσω σαν σκυλιά. Ναι, αλλά δεν μπορείς να μου πεις ότι ο Ινιέστα είναι τίποτα μακάρι τρελά, κατάλαβες. Και άμα δεις και η Ρεάλ βάζει κάτι χάμες, βάζει κάτι τέτοιους. Δηλαδή δεν είναι αυτοί να παίξουν άξονα, τέλος πάντων. Έχει μεγάλη κουβέντα, έχει ωραία κουβέντα αυτό που λες. Εγώ κρίνω ότι
η Arsenal από τη μέση και μπροστά, αν είχε μία άλλη φιλοσοφία στο αμυντικό της κομμάτι, θα ήταν το ίδιο θεαματική και θα ήταν πολύ καλύτερη αμυντικά. Θα έπαιρνε ο Φίλι να πάρει το πρωτάθλημα, το οποίο δεν το παίρνει λόγω της άμυνάς της. Ναι, όμως της Arsenal, εκτός που τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει άμυνα, οπότε βγάζει μεγάλους παίχτες. Δηλαδή τώρα η Juventus στην Ιταλία δεν προσέχει πολύ την άμυνά της. Η Juventus τη θεωρώ αμυντικό γενή ομάδα. Δεν είναι αμυντικό γενή ομάδα. Και έξω. Ναι. Την Αθλητικό τη θεωρώ αμυντικό γενή. Η Chelsea. Ύστερα ο Ολυμπιακός, το ότι δεν προχώρησες καλά στο Champions League, αν είχε μια άλλη κουλτούρα αμυντική οι προπονητές του, οι Πορτογάλοι, δεν θα πήγαινε στους 16 του Champions League κάποια στιγμή. Μπορεί να πήγαινε, αλλά η διαφορά είναι μεγάλη του Ολυμπιακού. Δεν το βάζω τώρα σε αυτό. Ναι. Εγώ το θεωρώ, δηλαδή που λένε οι άλλοι, εγώ το θεωρώ τον Ολυμπιακό είναι μεγάλη ομάδα, αλλά δεν είναι μέσα στους 16 καλύτερες. Εγώ σαν φιλοσοφία και σαν φιλοσοφία ζωής, πάντα προσέχω την άμυνά μου και όσο γερνάω, την προσέχω ακόμα παραπάνω. Ναι, εσύ θα προτιμούσες για να το κλείσω. Ναι. Δύο εξάρια καθαρά, με τέσσερις πίσω ή τρεις πίσω και δύο εξάρια μπροστά. Εγώ θα προτιμούσα. Δηλαδή, στην ιδανική ομάδα, έτσι έχεις να φτιάξεις, έχεις το budget, ναι, το όποιο θες, όλα τα λεφτά και διαλέγεις τους παίχτες. Εγώ θα διάλεγα μια ομάδα, θα σου πω, εγώ θα διάλεγα μια ομάδα με ένα εξάρι καθαρό, με σωματικά προσόντα. Τύπου, πες μου. Τύπου... Και παλιού παίχτη, και Μακελέ, δεν ξέρω ποιος άλλος. Ατλέτικο, της Ατλέτικο, της Ατλέτικο, τον Γκάμπι, τον Γκάμπι, ένα τέτοιο. Εντάξει, ένα τέτοιο, εξάρι, σκύλο, ο οποίος να είναι εκεί κεντρικός άξονας φοβερός, και θέλω δύο οχτάρια, δεν θέλω καθαρό εμποδεκάρι. Μπράβο, και εγώ αυτό, δεκάρι δεν θα ήθελα. Δεν θέλω καθαρό εμποδεκάρι. Με χαλάει που είναι δεκάρι. Δεν θέλω καθαρό εμποδεκάρι. Όχι. Θέλω δύο οχτάρια που να κάνουν δουλειά, ντουμπλάρισμα πλαϊνό, καλό μαρκάρισμα χαμηλά, και από έξι γκολ, και από έξι γκολ σε κάθε ο καθένας στο πρωτάθλημα. Ναι, και δύο εξτρέμ και έναν μπροστά, έτσι το έχεις δει. Θέλω όμως καθαρό εξτρέμ, τριπλαδόρο, σκόρερ, και ας μη μαρκάρει τόσο καλά, θα μου κάνει το οχτάρι αυτό. Το πράγμα. Ναι, ναι. Ωραία. Δηλαδή, μπράβο, και εγώ συμφωνώ. Αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Και ένα εννιάρι, το οποίο εννιάρι να μην είναι Κλάους, να μην είναι, ξέρω εγώ, Βέλιος, να μας είναι. Φιλέ, διαλέγεις όποιο παίκτη θες. Ναι, 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 κόσμο ποιον ήθελες, θέλω να τριπλάρει, θέλω να τριπλάρει, ναι, ναι, να σουτάρει. Σουάρες. Τέτοιο θέλω. Ναι. Πού να τον βρω. Πού να τον βρω. Έλα. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος κύριος. Ναι. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Ο Τάσος είμαι. Τάσος. Μπορώ να κάνω το δικηγόρο του φίλου μου Παοξίδων. Να κάνεις. Κατά των Ολυμπιακών. Ναι. Οι φίλοι μου Παοξίδες θα δουν μεγάλη μπάρα στο Τσάμπιον όταν θα παίξει η Γιουβέντους καταρχήν. Ναι. Θα κάτσουν να δουν όλη τη Γιουβέντους με το διαφανέρο του Πάου. Και άμα παίξει η Γιουβέντους ο Ολυμπιακός και πέσει κανένα εφτάρα, έχουν αδειάσει όλες οι καντίνες νομού Θεσσαλονίκης. Οι καντίνες. Βέβαια. Ναι. Και τα σουβλάκια βροχή. Το 7-0 που έφαγε ο Ολυμπιακός από τη Γιουβέντους. Τα σουβλάκια. Το 2003. Έτσι. Να ετοιμάζονται κανένα εφτάρα, τότε θα δουν και οι Παοξίδες μπάλα. Ναι. Τη Γιουβέντους θα κάτσουν όλοι οι Παοξίδες να τη δουν. Δεν είναι για φανέλα. Έτσι. Και πάντα τη βλέπουν τη Γιουβέντους οι Παοξίδες. Γιατί, πάντα. Γιατί, α, τη βλέπουν. Και λόγω φανέλας. Λόγω φανέλας. Την αγαπάνε γιατί. Ναι. Έχουμε αγάπη. Όπως εγώ έχω τη Λίβερπουλ, ας πούμε. Ναι. Και εκείνη την εποχή που έπεσε το 80. Ναι. Ήμουνα και η Ηρακλής και η Λίβερπουλ. Και τα καλά χρόνια. Οι Ανδράς, οι ιστορίες. Τώρα πατωμένες και οι δύο είναι οι ομάδες μου. Ναι. Τώρα αύριο εγώ. Για την Ντόρτμουντ τι. Δεν κατάλαβα που πάνε για την Ντόρτμουντ. Τι παίζει ρόλο για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα. Αν πάρει Dortmund το UEFA, ναι, βγαίνει ο Ολυμπιακός κατευθείαν στους ομίλους. Ωραία. Εγώ αύριο δίνω προγνωστικό. Λίβερπουλ. Διπλό το έδωσε ο Καμόρας. Εγώ το δίνω χι. 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 Το παιχνίδι. Καπνίζεσαι το μεταξύ την ώρα που μιλάς. Παφ πουφ. Ναι, ανέκει μια φορά. Ναι, έκοψε μια φορά γιατί κάπνιζα. Και κάτι ακόμα να σε πω, Κώστα. Να πεις. Σε μια φυλάδα, ένα περιοδικό, δεν από το όνομά του, στοιχηματικό είναι, το έχω μπροστά μου. Ναι. Που βγήκε την Παρασκευή, γράφει, λέει, οι παίκτες, λέει, του Ηράκλη, ναι, μετά την δυσαρεστημένη τον προπονητή Παπαδόπουλο, μετά το άδειασμα που ακολούθησε, κατά τη διαβάζω και καλά,
μετά την τεσσάρα του Παθναϊκού, ναι. Η Δίκης εδώ και καιρό λέει, κοιτάζει, λέει, εναλλακτικές και λέει παίζει το όνομα του Χριστόπουλου. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ο Χριστόπουλος. Ναι. Ένας αποτυχών προπονητής που τον προωθούσε ο Ολυμπιακός από τον Μπας Γιάννενα κτλ. Αυτό το γράφει μια φιλάδα αθηναϊκά στοιχηματικού περιοδικού, δεν ξέρω το όνομα. Εκτός αέρα μπορώ να το πω. Το έχω μπροστά μου. Ο Παπαδόπουλος αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα στον Ηρακλή, ναι, είναι να φύγει από τον Ηρακλή και να πάει κάπου αλλού. Έπιασε το ταβάνι του. Αυτά τα δύο χρόνια έκτισε το προφίλ του. Χαλάει λίγο το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις τελευταίες ήττες και εμφανίσεις. Αυτό που λες εσύ, το συνδύασα με αυτά που λες εσύ τώρα εδώ και καιρό που γίνονται. Ο Παπαδόπουλος, η μόνη κίνηση που μπορεί να κάνει, η μόνη κίνηση που έπρεπε να κάνει και δεν την έκανε, ήταν ευλάκας δηλαδή επαγγελματικά, την ώρα που του λέει πριν ένα μήνα η Τρίπολη, μάγκα έρχεσαι ή θα πάρω τον άλλο το χάβο. Να εγώ αυτό και πόντιος και τίμιος και αυτό και δεν αφήνω και δεν κάνω, ρε. Έφτασες στο top. Τελείωσες. Δεν υπάρχει ελπής. Καθάρισες. Φαντάζεσαι να παίξουμε τοπικό. Φεύγεις. Στο μακεδονικό Ηρακλή να κάνει το γήπεδο ΠΑΟΚ και να παίζει, να είναι ο Σάντος προπονητής του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή Αναστασιάδη. Ο Αναστασιάδης δεν νομίζω ξανά να ασχοληθεί. Θα τον ήθελα πολύ, ρε Κωνσταντίνη. Αλλά δεν αυτό είναι. Δεν είναι δύσκολα τώρα ο άνθρωπος. Πάει, τελείωσε. Εδώ είναι Θεσσαλονίκη, τον φάγαμε. Αν θυμάσαι κάτι, Κώστα, θα σου πω ένα τελευταίο. Ναι. Ήταν ο Μυτιλινέος ακόμα στον Ηρακλή. Ναι, ναι. Και λέει, τότε να σας άρεσε, εγώ κάθομαι. Λέει ότι πει ο πρόεδρος. Ναι. Μετά από λίγο καιρό, το σταματάει τον Ζασιάδη, ο ναι. Μυτιλινέος. Και μετά από ένα μήνα φεύγει και ο Μυτιλινέος. Δηλαδή, αυτή η ομάδα τέτοιο πράγμα που έχει φάει. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά το σημειολέω, σας άρεσε, εγώ μένω. Ο καταστροφέας του Ηρακλείου Μυτιλινέως. Και έγινε καπάκι σε ένα μήνα, δηλαδή διώχνει τον Αναστασιάδη, φεύγει και αυτός. Παράξενα πράγματα. Λοιπόν, χαιρετώ, να είσαι καλά, θα τα πούμε, Κωστά. Τάσου! Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Τάσου! Έλα, φίλε. Γεια σου, ρε. Έλα, φίλε. Με ακούς? Έτσι, ναι. Θα βγούμε. Τι να βγούμε? Ραπ, με ακούς? Σ' ακούω. Ο Θωμάς είμαι από Σύνδο. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή σου. Από το ΣΥΡΙΖΑ είσαι? Σύνδο. Α, Σύνδο. Από Σύνδο. Σύνδο, ναι. Εγώ δεν θα μιλήσω για μπάλα, θέλω να μιλήσω για άλλα θέματα. Δεν θες να μιλήσεις για μπάλα, ε? Champions League είχαμε, Μπαρσελόνα είχαμε, Ρεάλ είχαμε, Ατλέτικο είχαμε, Ηρακλάρα σήμερα είχαμε, Πανό είχαμε, Χασίσια είχαμε. Για άλλο θέμα. Θες να μιλήσεις για ό,τι γουστάρεις, πες. Εγώ γουστάρω μια κοπέλα, αλλά έχω ακολουθήσει την τακτική σου, κατάλαβες. Τι γουστάρεις, λέει? Μια κοπέλα γουστάρω. Αυτή το ξέρει τώρα που την γουστάρεις εσύ? Ναι, έχουμε μιλήσει, γνωριζόμαστε, ρε παιδί μου, απλά... Από το Facebook? Όχι, όχι, από κοντά. Α, από κοντά, προχώρησες. Facebook δεν έχω, δεν ασχολούμαι. Ώστε, Facebook δεν έχεις? Όχι, όχι. Απλώς ακολούθησα την τακτική σου. Τι τακτική έκανες, για να μάθω? Εσύ, τη δικιά σου τακτική, συμβουλές που έλεγε εσύ κάτι άλλο. Και τι έκανες τελικά, πέτυχες ή έμεινες μόνος? Πήρα τον αριθμό της, αλλά δεν θα μου γουστάρει. Πήρες τον αδερφό της? Τον αριθμό της. Ναι. Δεν ακούω καλά. Δεν ακούω καλά εγώ, το μικρόφωνο δεν είναι το, αυτή μου βούλωσε τόσα χρόνια. Πήρες τον αριθμό της και, πήρες τον αριθμό της και τι έγινε ο αριθμός? Απλά μιλάμε, αλλά την επόμενη συγκίνηση δεν ξέρω τι να κάνω. Μιλάτε? Μιλάμε, ναι, αλλά... Από το τηλέφωνο μιλάτε? Όχι ακριβώς, έχουμε μιλήσει από κοντά κάποιες φορές. Κάποιες φορές, πόσες φορές δηλαδή? Δύο-τρεις. Δύο-τρεις φορές. Μία-δύο-τρεις. Βγήκατε, ήπιατε καφέ? Καφέ όχι, δεν βγήκαμε για καφέ ακόμη. Πού βγήκατε, πού πήγατε, τι κάνατε, φάγατε? Σκέφτομαι να την προτείνω, δεν... Κάτσε ρε φίλε, βρεθήκατε δύο-τρεις φορές με την κοπέλα? Ναι. Πού βρεθήκατε δηλαδή? Κάποιες φορές κατά τύχη στον δρόμο. Κατά τύχη βρεθήκατε? Δηλαδή έστεις καραούλι, περίμενες να βρεθεί, να βγει, ξέρω εγώ, κατασκοπευτικά, τι, πώς? Κάποιες ώρες το τηλέφωνο, κάποιες φορές επειδή είχα έτυχε να έχω δουλειά εγώ, την πετύχαινα στον δρόμο. Άρα δεν βγήκατε, την πετύχαινα στον δρόμο εσύ? Ναι, ναι. Αυτό άλλο είναι ρε φίλε,
Άλλο βγήκα για καφέ δύο-τρεις φορές, έφαγα στο εστιατόριο, πίτσα ξέρω εγώ αυτό κτλ. Βγήκα ένα ποτό, ένα καφέ κτλ. Και άλλο τη στείλω καράγουλη στον δρόμο και συμπτωματικά τη βλέπω. Οπότε τι έγινε. Κάποια ρύθμιση αυτή με ρώτησαν αν έχω γκόμενα. Σε ρώτησε αυτή αν έχει γκόμενα. Σου έδωσε το τηλέφωνό τη και εσύ ακόμα πιάζει να βρει. Και εσύ ακόμα είσαι. Δηλαδή στο περίμενε. Δεν ξέρω αν μου γουστάρει. Εσύ πώς το βλέπεις. Αφού σε ρώτησε άμα έχει γκόμενα. Σου έδωσε και το τηλέφωνό τη. Τι περιμένει να σου κάνει. Και ερωτική εξομολόγηση, ρε φίλε. Όχι, απλά αυτή είναι απασχολημένη με τη δουλειά τη. Τι είναι, λέει, απασχολημένη με τη δουλειά τη. Δηλαδή πόσες ώρες απασχολημένη είναι με τη δουλειά τη. Δεν ξέρω τώρα, θα σε γελάσω. Πώς θα με γελάς, δηλαδή τι δουλειά κάνει. Δουλεύει σερβιτόρα, αλλά. Σερβιτόρα είναι. Ναι, σε καφέ. Και είναι απασχολημένη τη δουλειά τη. Δηλαδή είναι καργερίστρια σερβιτόρα. Όχι ακριβώς, απλά σπούδασε και δραματική σχολή. Έτσι μου είπε. Στη δραματική σχολή είναι. Σπουδάζει, ναι, δραματική σχολή. Δραματική σχολή σπουδάζει. Και είναι και σερβιτόρα. Σε ρώτησε αν έχει γκόμενα, σου έδωσε και το τηλέφωνό τη. Και εσύ δεν πήγες ούτε στο εστιατόριο που δουλεύει, πήγες. Έχω πάει, ναι, ναι. Και έρασες τίποτα εκεί, πήγες, έκανες κανένα χαλασμό. Ναι, ήπια μαζί. Τι ήπιες, μισό φραπέ, τι ήπιες. Όχι, μπύρες. Μπύρες ήπιες. Ωραία, πήγες στο εστιατόριο που δουλεύει, στην καφετέρια που δουλεύει. Ήπιες τις μπύρες. Και μετά τι έκανες, σκώθηκες και έβγες. Όχι, μιλούσαμε. Πάλι μιλήσατε, ωραία, για διάφορα θέματα. Ωραία. Και πού καταλήξατε. Στο φιλικό ακόμη το έχω πάει. Δεν το έχω πάει. Φιλικά είστε ακόμα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εσύ δηλαδή πότε σκέφτεσαι να το πας στο πονηρό το θέμα. Δηλαδή αυτό πόσο καιρό τραβάει. Δεν έχει δύο εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες. Ναι. Πόσο θα το τραβήξεις ακόμα το φιλικό δηλαδή. Όχι για πολύ ακόμη. Πώς θα πες. Όχι για πολύ ακόμη. Όχι για πολύ ακόμα. Θα τις το πουμπουνίξεις δηλαδή εσύ τώρα. Κοίταξε να δεις, εγώ με τις γυναίκες δεν είμαι συναισθηματικός. Δεν είσαι συναισθηματικός. Όχι, όχι. Ακόμα καλύτερα. Τότε μπορείς να την πεις, μωρό μου πότε γουστάρεις να σου αλλάξω τα πετρέλαια. Άστα τα, τις σάλτσες και αυτά μην τα βάζεις. Μπες κατευθείαν στο ψητό. Πώς τη λένε την κοπέλα. Χρύσα. Πώς. Χρύσα τη λένε. Χρύσα τη λένε. Ωραία, ναι. Πάνε πιες κανένα δυο μπύρες εκεί να πάρεις θάρρος. Πες τι ώρα σχολάς. Θα σου πει καλό. Δεν είμαι ντροπαλός. Πώς δεν είναι ντροπαλός. Εδώ ντρέπεσαι να τα πεις εμένα. Άμα φτάσεις μέχρι εκεί, τι θα κάνεις δηλαδή. Εδώ εμένα ντρέπεσαι. Θα πας να την πεις. Θα πας να πιες δυο-τρεις μπύρες εκεί πέρα, θα βάλεις κανένα άρωμα. Πάρε κανένα μπρουτ. Κανένα, πώς θα λένε αυτά τα Van Cleef, τα καλά τα αρώματα. Τι σου, ξηρί σου. Πρώτη φορά παίρνω στο ραδιόφωνο γι' αυτό. Εντάξει. Πάρε πιες τις μπύρες, πες τι ώρα σχολάς, να έρθω να σε πάρω. Αμάξι έχεις. Όχι. Δεν έχεις αμάξι. Μηχανή έχεις. Δεν έχω, όχι. Δεν έχεις αμάξι, δεν έχεις μηχανή. Σπίτι να μείνεις δικό σου, έχεις ή μένεις με τη μάνα. Με τους δικούς μου μάνα. Δηλαδή δεν έχεις αμάξι, δεν έχεις μηχανάκι, δεν έχεις να πούμε και σπίτι γιατί μένεις με τη μάνα. Μάλιστα. Και θες να πηδήκεις εσύ τώρα. Εντάξει, είσαι πίσω. Κλείσε, επόμενη γραμμή τελευταία. Πώς θα γίνει. Τι γελάτε. Μα τι γελάτε, ρε καραγκιόζε το κύριο. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα. Έλα, Γκοτζό. Έλα, φίλε. Εγώ θυμάμαι την άλλη φορά ήμουνα με μια κοπελιά. Μ' αρέσει που βλέπετε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έτσι. Ξεκινήθηκα με το παλιτάρι. Μα τι. Μα όρμα, ρε, παιδί μου, και α σε πει όχι, φιλικό. Έλα μου τον πελά μου. Τι ομάδα να ήταν αυτός, ξέχασα να το ρωτήσω. Κάνας Παοξής θα ήταν. Παοξάκι. Παοξάκι ήταν δικός μας άνθρωπος. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Με πήρε το παράπονο. Να ορμήξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, με ξυπνάει 5 ώρα το πρωί, με λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ καθόλου γιατί το καλύψει. Ποιος ροχαλίζει. Εγώ. Εσύ το προχώρησε δηλαδή. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Γιατί είμαι με φίλο. Εντάξει, παλιού του ραδιοφώνου είμαστε και πιστεύω πάντα. Άσχετο, δεν θα πούμε μετά. Ροχαλίζεις, ρε φίλε, γιατί ροχαλίζεις. Έχεις στραβό διάβραμα δηλαδή και ροχαλίζεις. Είχα τότε και κάτι όγκους στις φωνητικές χορδές.
Σκάστε ρε πάνω. Δεν τρέπεστε λίγο παράδειγμα. Είσαι στις φορές. Λέγε ρε. Ναι. Είχαμε πάει να πούμε το μεταξύ, είχα λεφτά τότε. Ναι. Σε ένα ξενοδοχείο στο λέω Λεπτοκαριάρι, το χώρο, πώς λέγεται. Άγγος, θα φτάσουμε και κύριε φίλε να πούμε. Κλείστο ράδιο ρε βλάχο Παόξι, ροχαλίζεις και όλα θες να... Άγγο να σου πω. Γελάει. Άγγο να σου πω. Και με στέλνει 5-5.30 ώρα το πρωί, λέω να κοιμηθώ. Εγώ τη δουλειά μου την είχα κάνει από βράδυ, στα μάτια Παναγία. Την έκανες από βράδυ, αλλά το χάλισες το βράδυ. Φαρφούρ, φαρφούρ. Τι να κάνω, να σου πω. Με στέλνει και εγώ δεν βαριέμαι να την κάνω. Να πούμε και ο δικός αυτή, και ο δικός της. Με στέλνει, πηγαίνω στη Λεπτοκαριά στο περίπτερο, παίρνω πόσες μπύρες είπε ο προηγούμενος. 8 μπύρες πήρα. 8 μπύρες. Να, ξεροσφύρι δηλαδή. Είχαμε, άμπλε σου πω, είχαμε πρωινό 9 η ώρα το πρωί. 9 η ώρα πρωινό και τις μπύρες ήπιες το βράδυ. Και τι ώρα ξύπνησες το απόγευμα, τι ώρα. Όχι ρε, πήγαμε το αυτοκίνητο, γύρισε στο συνοδοχείο, πάρκα, σκάναμε. Κλείστο ράδιο ρε τράγω. Κλείστο ράδιο ρε τράγω, εκνευρίζεις και Κιλιτίδης και εγώ να πούμε. Κλείστο ράδιο. Το έκλεισες το ράδιο. Είσαι έκλεισε ο Κιλιτίδης. Το έκλεισες το ράδιο. Ναι, είχες. Τσ' ακούω ο τζάμι τώρα. Υπήρχε και λίγο, λίγο πρασάκι, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα. Πράσο. Κρασί. Α, κρασί, κρασί. Ναι, άνα μπράβο. Έλα Μαγκός. Ναι. Μαγκός. Σ' ακούω. Άνα μπράβο. Λοιπόν... Αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε τέλος πάντων. Εάντε πάρτο, βάλε πέμπτη ταχύτητα, πάντα γκάζι να πούμε, ναι. Ναι, έχω τώρα εδώ πέρα να πούμε το φίλο μου τον Νίκο. Mm. Και είμαστε να πούμε με το θέμα, με λέει αυτός ότι υπάρχει λέει τερματοφύλακα στο ΠΑΟΚ που έπαιξε λέει εθνική του λέω ρε μαλάκα, με συγχωρείτε. Μη. Τερματοφύλακα στο ΠΑΟΚ που έπαιξε εθνική, ναι. Είναι λέω ο Γλύκος είναι. Ο Γλύκος, ναι. Λέει, αυτός, εσύ, τι με έλεγες εσύ. Κάτσε λίγο να σου δώσω, περίμενε λίγο να σου δώσω. Α, τώρα θα συνεννοηθεί. Κατάλαβα. Τώρα, περίμενε. Θα περιμένω, ναι. Είσαι τελευταίος ούτως ή άλλως. Έλα ρε Καρδάση. Έλα ρε Καρδάση. Ποιο είναι το θέμα τώρα, για πες μου, ναι. Ο τερματοφύλακας τον πήρε στον ΠΑΟΚ για, ξέρω εγώ, 4-5 χρονιές, δεν ξέρω αν έπαιξε και παραπάνω. Και μετά έπαιξε και στην εθνική ομάδα πρόσφατα, τα τελευταία 10 χρόνια. Και τώρα τον βλέπω σε κάποιες εκπομπές που κάνει κάτι αναλύσεις και τέτοια. Ποιος είναι. Στον ΠΑΟΚ, ένα μικρό όνομα. Σύλλαβος δεν υπάρχει, ρε. Μη φωνάζει, ρε. Ας να με συνεννοηθώ. Τερματοφύλακας που έπαιξε στον ΠΑΟΚ και στην εθνική ομάδα. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ και στην εθνική. Ναι. Ποιος το Χούρογλου, ρε. Μετά το Χούρογλου, ρε. Τσομπάνι, ρε. Μετά Χαλκιάς. Ο Χαλκιάς, ρε. Ο Χαλκιάς, κάμω την πουτάνα μου. Μη, αυτοί τώρα τι ήπιαν τώρα. Μπύρες μόνο λες. Πόσες μπύρες. Θα τους φέρω να τους βάλεις, όχι βελόνες αυτούς, ακόντια να τους βάλεις μέσα στο... ήπιαν, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, ξεφύγαν, τους έκοψε ο Γιάννης, γιατί ξεφύγανε, τους κέφυγανε, καμιά φορά. Τελικά ποιος είναι ο αριθμός ο Χαλκιάς, τι? Μπυρών που κάνει το επόμενο βήμα. Ποιος είναι ο αριθμός των μπυρών που... κάνει το επόμενο βήμα, δύο είχε πει ο προηγούμενος φίλος. Είχε πει 2, 3, 8. Ανάλογα τώρα, αν πιεις βεργίνες που είναι ελαφριές, μπορεί να πιεις και 6-7 να πούμε. Τι συστήνεις δηλαδή. Τι να συστήσω, ρε φίλε. Επιθετική τακτική εδώ δεν έχει άμυνα. Πόσες μπύρες. Σε ρώτησα, μα έχεις γκόμενα, σου έδωσε και το τηλέφωνό της και εσύ δεν πήγες ούτε στο εστιατόριο που δουλεύει. Πήγες. Έχω πάει, ναι. Κέρασες τίποτα εκεί, πήγες, έκανες κανένα χαλασμό. Ναι, ήπιαν μαζί. Τι ήπιες. Μισό φραπέ, τι ήπιες. Έχει, ωραίο ήταν. Θα το κάνουμε αύριο, θα το βάλουμε. Εντάξει, λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Yeah. 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 Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Yeah. Καλή συνέχεια, 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 καλό βράδυ. Yeah.